Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος προχωπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήρες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε και έχετε να πείτε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έγινε αυτό το οποίο ήθελαν. Αηδία σε όλο τον κόσμο. Σιχαμάρα. Για το σάπιο, για το σαθρό. Για το κύβδηλο σύστημα. Το οποίο με μεθοδεύσεις, με ύπουλο τρόπο κατάφερε τελικά να επιβάλλει τη βαρύτερη των ποινών. Την εσχάτη. Με αφαίρεση, με μηδενισμό στο μάτς με τον Γαύρο, εκεί που τελικά επιβραβεύτηκε το θέατρο σκιών, εκεί που επιβραβεύτηκαν οι κλόουν, οι θεατρίνοι, εκεί που επιβραβεύτηκαν οι σάπιοι, εκεί κατάφερε να επιβάλλει τη βαρυτέρα των ποινών, που θα λέγανε εκεί πάλι. Πράγμα το οποίο βέβαια λίγο πολύ μετά από τη στάση που τήρησε η Σκουλαρίκο την Παρασκευή η κυρία δικαστήνα, η αδέκαστη δικαστής είχε δείξει τις προθέσεις της και το αναμέναμε λίγο πολύ. Λέγαμε όμως μήπως τυχόν και λάβει υπόψη της όλα αυτά τα δίκαια που λέμε εμείς, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και αδιαφόρηση είχε από την αρχή. Από την αρχή πιστεύω είχε αποφασίσει τι πρέπει να κάνει και τι θέλει να κάνει. Έτσι φάνηκε. Έτσι φάνηκε. Λέγαμε όλο τον καιρό ότι πριν το μάτς με τον Γαύρο, αφού βλέπουν ότι 6-7 αγωνιστικές πριν το τέλος εξακολουθείς να είσαι μπροστά, εξακολουθείς να έχεις την καλύτερη ομάδα, εξακολουθείς να τρομοκρατείς με την μπάλα που παίζεις, εξακολουθείς να μην λυγίζεις, εξακολουθείς να είσαι ενωμένος σαν γροθιά, να σπέρνεις τον τρόμο όπου περνάς, χωρίς να δέχεσαι γκολ, με τριάρες, με τεσσάρες, με τον κόσμο σπυρωμένο, με τη φλόγα στα μάτια των παιχτών. Λέγαμε θα βρουν τρόπο, ήδη το επιχείρησαν στα Γιάννενα, δεν τους πέρασε, θα βρουν τρόπο αφού δεν μπορούν να μας τάσουν αγωνιστικά, να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Μιλάμε για ένα ακόμα σκάνδαλο μεγατόνων. Για μια ακόμα συχαμερή συμπεριφορά. Αναγούλα νιώθει ο κόσμος από χθες. Αναγούλα ρε το χαλίφι ρε που τάχε, το είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ ρε. Μπράβο ρε Λεβέντες. Συχαμάρα για την συμμαχία μεταξύ των υποτιθέμενων εχθρών. Διότι όλο αυτό που έκανε ο Γαύρος δεν το έκανε για ίδιο όφελος. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν προλαβαίνει κιόλας. Το κάνει πάσα στην ΑΕΚ. Το κάνει πάσα στην ΑΕΚ. Αυτό ήθελαν από την αρχή. Το θυμάστε τον λίγο πριν να ξεμοραθεί. Τι έλεγε. Το θυμάστε. Αυτόν που δεν σέβεται τα χρόνια του και απαιτεί να το σεβόμαστε εμείς. Αφού δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν έχεις αυτοσεβασμό. Εμείς γιατί πρέπει να σεβαστούμε τα χρόνια σου. Και το ότι είσαι γυραλαίος και είσαι ένα βήμα πριν να το χάσεις. Γιατί πρέπει να σε σεβαστούμε εμείς. Εμείς το κάνουμε όμως γιατί έχουμε αρχές. Σεβόμαστε τα χρόνια σου. Παρότι λες παπαριές από την αρχή μέχρι το τέλος. Και προκαλείς την κοινωνική. Γελάνε και οι δικοί σου με αυτά που λες. Και δεν πείθεται κανέναν πλέον. Θυμάστε τι είχε πει. Το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εμείς λοιπόν σου λέμε ένα πράγμα. Ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και θα είναι το πιο αρχιδάτο πρωτάθλημα που θα έχει υπάρξει ποτέ. Και χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη έκφραση, θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει αρχή. Θα γίνει αρχή διαλόγου, θα μιλήσουμε μεταξύ μας εμείς τώρα, εγώ με τον Νικολίπτη. Θα γίνει αρχή διαλόγου. Το πρωτάθλημα αυτό, αν εγώ μαζέψω τους πόντους που πρέπει, ποιος θα έρθει, αυτός ένα μηδέν, να μου το στερήσει. Με αφαιρέσεις. Και με τερτύπια
δικηγόρων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν είναι ένα πράγμα. Νίκη την Κυριακή με την ΑΕΚ. Πρώτον, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει στην Εφέσεων, μήπως εκεί ένας δικαστής πιάσει και δει το τι έχει γίνει, μήπως ένας δικαστής πιάσει και πει «Για ελάτε εδώ ρε παιδιά, για μια στιγμή λίγο». Εδώ πέρα κύριε Αρετόπουλε μας γράφεις στην έκθεση του, στο φύλλο του αγώνα, ότι έφυγε μόνος του Ολυμπιακός, ότι ο διαιτητής μπορούσε να συνεχίσει κανονικά, δεν λέει τίποτα από όλα αυτά που βάζει στην συμπληρωματική. Άρα, περιπτώ να σου πω, δεν ξέρω αν την είδατε συμπληρωματική. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον αριστούχος στην νομική για να συντάξεις τέτοιο λόγο. Προτάσεις δευτερεύουσες με λόγιες εκφράσεις μέσα λίγο πριν την καθαρεύουσα. Έχεις εσύ Αρετόπουλε, εγώ λέω άμα σε βάλουμε να γράψεις μια πρόταση ή να την προφέρεις θα πάθεις κράμπα στη γλώσσα. Και έχεις εσύ τέτοια γραφή, τι λες ρε φίλε. Θα ζήλευε ο Κοραής να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Και έλεγα και χθες το ίδιο. Τώρα θα τους πω τους χορηγούς, άσε με να πω αυτά που θέλω. Από χθες έχουμε σκάσει όλοι. Δεν κοιμηθήκαμε. Το καταλαβαίνετε τι κάνετε. Με αυτά που κάνετε καταλαβαίνετε τι πετυχαίνετε. Εσείς εκεί που τα μαγειρέψατε. Εσείς που είστε σάπιοι. Αυτό είναι το Homo sapiens. Αυτή είναι η Homo sapiens. Οι σάπιοι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι πετύχατε. Πετύχατε να κάνετε ακόμα περισσότερους παοξίδες. Με όλο αυτό. Αυτό μας έθρεψε τόσα χρόνια ρε, το καταλαβαίνετε. Το ότι τα μαγειρεύατε και εμείς πιστεύαμε σε ένα ιδανικό. Χωρίς να χρειάζεται να αποτιστεί αυτό το πράγμα με πρωτάθλημα ή με κύπελο. Αυτό το πράγμα γιγάντωσε αυτό το λαό. Αυτό το πράγμα μας έκανε να αυξανόμαστε. Να πληθαίνει αυτός ο τεράστιος λαός. Τέτοιες συμπεριφορές σάπιες. Τέτοιες συμπεριφορές. Τελείως οι χαμερές. Αναγούλα από χθες ο κόσμος αισθάνεται. Αυτό είναι το βασικό συνέστημα. Πέρα από την οργή. Δεν προλάβαινα χθες να σβήνω μηνύματα στο Facebook. Απ' τη μια συμφωνώ. Απ' την άλλη όμως δεν γίνεται παιδιά. Όταν λέμε θάνατο στους δικαστές, το καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρχει σε μια σελίδα, σε μια ομάδα στο Facebook. Όχι μόνο θα μας κλείσουν, θα πάμε και φυλακή. Δεν μπορεί επίσης να έφυγε σε καρκίνο σε έναν άνθρωπο. Ο χειρότερος να είναι. Ή να βρεις μανάδες. Τι να κάνουμε, δεν προλαβαίναμε να σβήνουμε χθες. Η αγανάκτηση του κόσμου χθες ήταν μη ελεγχόμενη. Καταφέρατε να τον τρελάνετε τον κόσμο, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Σπόρο ρίχνετε με όλα αυτά για να γεννηθούν νέα παοξάκια. Συχάθηκαν ακόμα και οι δικοί σας. Με όλη αυτή τη μεθόδευση για μια ανοιχτή κορδέλα που βρήκε τον άλλο στην κουκούλα. Ούτε έλαβε υπόψη τίποτα. Ούτε έλαβε, είχε αποφασίσει να πάρει αυτή την απόφαση. Με το γράμμα του νόμου, ποιο γράμμα του νόμου. Εσύ δεν δίκασες κυρία μου το Χιμένεθ που έκανε κολοδάχτυλο στην κερκίδα στο μάτς με το Βάζελο. Εσείς δεν δικάσετε κυρία δικαστή μου. Δεν λέει ο νόμος από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. Ναι, γιατί του έριξες 15 μέρες πρωτόδικα. Εσύ δεν τον δίκασες. Εκεί τι, δεν ήταν το κολοδάχτυλο, τι έδειξε. Έκανε έτσι να δει που φυσάει. Σήκωσε το δάχτυλό του να πει μάθημα, κυρία. Ντροπή σας ρε, ντροπή σας. Αηδίασε όλος ο κόσμος. Αηδίασε. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη το πρωτάθλημα για να είμαστε περισσότερο ΠΑΟΚ. Δεν το θελήσαμε ποτέ. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που επιλέξαμε. Να αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα. Είστε τόσο ξεφτύλες που τελειώνουν οι λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Τελειώνουν. Αυτό θέλατε. Να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σας περάσει. Εμείς θα το πάρουμε. Σας το λέμε κάθε μέρα. Θα κάνουμε νίκες από εδώ και πέρα. Ένα πράγμα μόνο θέλω. Η ομάδα να μην επηρεαστεί από όλο αυτό αρνητικά. Το νου σας που λέμε. 6 βήματα είναι. Μπείτε. Αφήστε το πίσω όλο αυτό που έγινε. Και βγάλτε την οργή, την τζαντίλα. Κάντε την πάθος, κάντε την τρέλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Αρχής γερωμένης από την Κυριακή. Κερδίστε αυτήν τη Σεγάνο Παπαδιά, έτσι. Η ΑΕΚ ουσιαστικά εδώ δεν είναι πλάκι. Αφού με το γάβρο είναι η αντιδικία, έτσι. Ο Γκαρθία, το θέατρο, αυτά, ο Κυρσάβας, ο Καραπαπάς,
όλο αυτό. Το ότι κάνει πλατούλες στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ χάλασε τον κόσμο τότε. Καλά έκανε και έβαλε ο μικρός Σαββίδης στο πανό που έλεγε τα πρωταθλήματα στα γήπεδα και όχι στα δικαστήρια. Το θυμάστε το πανό που είχατε βγάλει τότε με τον Βάλτερ, που βγαίναμε στις εκπομπές και λέγαμε γιατί εμείς φοράμε παντελόνια. Όχι για να μην κρυώνουν τα μπουτάκια μας, τα φοράμε και τα τιμάμε. Και λέγαμε τότε, χωρίς να έχουμε καμία κάψα με την ΑΕΚ και με τον Γαύρο. Και λέγαμε τότε ότι τις κλέβουν τη ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα. Και έβγαινε τότε η ΑΕΚ και έβαζε πανό στην κερκίδα της η original πρωταθλήτρια στα γήπεδα, όχι στα δικαστήρια. Να το πανό. Μπροστά μου το έχω. Τώρα μια χαρά, έτσι. Τώρα είναι τρίτη πρωί. Όλα εντάξει, όλα τακτοποιημένα. Πραγματικά, αηδίασε όλη η κοινωνία. Φάνηκε από την Παρασκευή το τι θα γίνει. Ξαναλέω το παράδειγμα που είπα χθες. Δεν μπορείς, Χρήστο και όσοι, αδερφέ μου μπήκα ούτε καν είπα. Δεν μπορείς τη μία μέρα να γράφεις «Η Μπελούτσι είναι μουρά καταπληκτική, με φοβερό στήθος, φοβερά κολομέρια, να πούμε υπέροχη μέση, φοβερό χαμόγελο, μια θεά». Και να λες παιδιά, μια στιγμή λίγο και εκπρόθεσμα κιόλας, ξέχασα παιδιά, να κάνω μια συμπληρωματική. Να αναφέρεις ότι τι ματάρες έχει και τι χιλάρες, παράδειγμα, συμπληρωματική. Έρχεται η συμπληρωματική και λέει, είναι μια παλιόγρια, τσιφούτα, της λείπουνε στα 10 δόντια τα 9, έχει στραβές γάμπες, έχει αυτιά σαν δορυφορική κεραία, της λείπουνε μαλλιά, είναι λίγο αλήθωρη, σέρνει το βυζί της και ο κόλος της έχει κρεμάσει. Αυτό δεν είναι συμπληρωματική, μανάρι μου γλυκό. Αυτό είναι ακυρωτικό του προηγούμενου. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που είχες γράψει την πρώτη φορά. Και το έγραψες, λες και ήσουν ο Τζάρτζανος, να πούμε, και ο Φυτράκης. Με τέτοιο τρόπο. Εσύ το έγραψες. Να σε βάλουμε να γράψεις μια έκθεση. Εκδρομή στην εξοχή. Δευτέρα Δημοτικού, να δούμε πώς θα τη γράψεις. Λυσάξατε, βρε. Λυσάξατε. Αφού δεν τα καταφέρατε, σου εντάξει, πού θα πάει ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. 7 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρό στην αρχή. Αναπουμπούλα με ένα προπονητή που ήρθε και έφυγε. Αποκλεισμός από την έστρα, σαν δεν ασχολούμαστε. Α, τι έγινε. Άτσα. Όμως μετά που το γύρισε ο Ρουμάνος και η ομάδα και έπαιξε και μπαλάρα και υποκλίνεται όλη η Ελλάδα. Κύριε Βασιλάκη, θα ζητήσετε συγγνώμη στην επόμενη Αθλητική Κυριακή. Στο κρατικό κανάλι που πληρώνουμε όλοι μας από την τσέπη μας οι φορολογούμενοι. Νταβατζιλίκι θέλουμε, δεν θέλουμε. Που είπατε τον ακουμπάει καν, λέει ο Ιγκλέσιας. Λέει τον ακουμπάει καν, λέει εδώ πέρα τον Μπρίγκοβιτς, δεν υπάρχει. Και βγαίνει ο ίδιος ο παίκτης, ο ίδιος ο θήτης και λέει τον βρήκαμε το πόδι. Τον Μπρίγκοβιτς. Ευτυχώς που μετά έβαλα τον γκολ, διότι εκεί τον βρίσκει με το πόδι. Κίτρινη δεύτερη αποβολή, φίλε. Δεν θα υπάρχει μετά μέσα. Για να εκμεταλλευτεί, εγώ λέω δεκτό το δικό μας λάθος, την κακή πάσα του Μαωρίσιο. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Για μία ακόμα φορά φάνηκε το φεδρό σας πρόσωπο. Φεδρό είναι το πρόσωπο. Σάπιο. Σάπιο. Πού είναι οι φίλοι? Φώναζα όλο τον καιρό. Και με τον άλλον, τον Αλαφούζο, τότε χόντσα μηνύματα. Γιατί πάθει, γιατί θέλει, γιατί δεν συμφωνείς και αυτά, συμμαχίες. Ναι, να είμαστε δυνατοί. Τι δυνατοί, βρε. Φιλίες με αυτούς. Φιλία. Με ποιον φιλία? Με αυτόν που στην πρώτη ευκαιρία θα του γυρίσει την πλάτη και θα ανοίξει ολόκληρη το 12 με τα σαμουράι. Τα μαχαίρια από το πιο μικρό που καθαρίζει το λεμόνι μέχρι το μεγάλο που σφάει στο αρνί και θα σταμπήξει την πλάτη όλα μαζί. Με το χαμόγελο και της ηρωνίας κιόλας. Ο φίλος. Φίλο. Τι φίλος. Φωνάσαμε τότε. Τι φίλος και με τούτον εδώ, έλεγα όλη τη χρονιά. Με ποιον, με τον Τίγρη, με τον Μελισανίδη φιλία. Όταν θα τεθεί θέμα κοινού συμφέροντος, θα κοιτάξει να σε καθαρίσει σαν αυγό. Σιγά μην υπολογίζει. Και ποντιακή καταγωγή και φιλίες και δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Και η ΑΕΚ πηγαίνει, την πηγαίνουν σπρώχνοντας. Σπρώχνοντας. Από το πέναλτι με τη Λαμία έξω από την περιοχή
Τι θέλετε, από τα goal of sight του Βράνιες, από τις αποβολές, από τις κόκκινες που δεν δίνονται. Είναι τόσα πολλά αυτά που δεν προλαβαίνουμε. Τώρα λοιπόν, το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που το έκαναν όλο αυτό, εκτός ότι να δώσει, αφού δεν μπόρεσε να το πάρει ο μόνιμα διορισμένος τα τελευταία χρόνια ο Γαύρος, να το κάνει πάσα στο νέο φιλαράκι, αφού σου λέει δεν μπορέσαμε εμείς, λέει ο Γαύρος, να μείνει εδώ κάτω. Μην τυχόν και πάει πάνω, μην πάει και στο βορρά. Έχει τρελό πρόεδρο. Αυτός άμα πάρει το πρωτάθλημα, εδώ αποκλείστηκε από την έστερση του και έκανε αυτές τις μεταγραφές και έφερε το Βιερίνη, έφερε το Σαμπράνο, έφερε το Μαουρίσιο, ξόδεψε εκατομμύρια. Τι θα γίνει άμα πάρει το πρωτάθλημα? Τι θα γίνει αν παρελπίδα, σου λέει, αυτοί κάνουν δυο αποκλεισμούς και προκριθούν στους ομίλους? Τέλος! Ξεφύγανε! Να η νέα τούμπα, να αυτά! Με την τρέλα που έχει ο κόσμος, με το πάθος που έχει μαζεμένο 33 χρόνια, ξέρετε τι θα γίνει. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Άρα προτιμούν τις αλλαξοποπιές και σου λέει, αφού δεν μπορώ να το πάρω εγώ, πάρ' το εσύ! Του το κάνει πάσα! Και ο άλλος φυσικά θα δεχτεί, ναι, αλίμονο, έτσι. Αλίμονο! Και ερωτώ! Αφού γράφατε στο πρωτοσέλιδο προχθές, το δίνουν εκεί που θέλουν, έγραφε ο Γαύρος, ο πρωταθλητής. Το δίνουν τελικά εκεί που θέλουν. Πού, στην ΑΕΚ εννοείται, στην ΑΕΚ εννοείται, έτσι. Ναι. Γιατί δεν κάνατε καταγγελία εκεί στην ΑΕΚ? Ερώτηση. Φτύνει ο Μυραλάς στον Μπάρκα ή δεν το φτύνει? Γιατί δεν κάνατε καταγγελία να μην παίξει με τον ΠΑΟΚ? Γιατί τα κίνει, έτσι. Ξαναλέω, 6 βήματα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να μην τρελαθεί ο κόσμος, διότι πέρα από τη βαθμολογική απώλεια, πέρα από το ότι επιβραβεύτηκε η δειλία, πέρα από το ότι επιβραβεύτηκε το θέατρο, το κλάνω Μέντες, το κάνω καφέ, το καλτσάκι μου, γιατί το σκατό φτάνει στην κάλτσα, πέρα από το ότι επιβραβεύτηκε αυτό στην Τούμπα με αυτή τη συμπεριφορά, και μην ακούσω το άλλο που λένε τώρα. Άρα δηλαδή, αν πάμε κι εμείς και πέσουμε κάτω από μια σερμπαντίνα, σιγά μη δικάσουμε τον ίδιο τρόπο. Αν πάει ο ΠΑΟ και πέσει αυτό. Εδώ είχα πλαστικές σφαίρες. Την άλλη φορά στο Καραϊσκάκης. Άρα λοιπόν, ήθελαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ορατό, είναι χειροπιαστό. Είναι η βαθμολογική απώλεια. Ο μηδενισμός με τον Ολυμπιακό και η μείον τρεις. Αυτό φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Είναι το κυκλισμένο των θυρών. Δεν θα έχει ξαναυπάρξει ομάδα να πάει να πάρει πρωτάθλημα με 9 αγωνιστικές. 9 αγωνιστικές κυκλισμένο των θυρών. 9 από τις πόσες είναι, ρε παιδιά, σε ένα πρωτάθλημα? 15 είναι. 15 δεν είναι? 9 από τα 15 μάτια κυκλισμένο των θυρών. Και σας παλεύω στα ίσια. Και σας κοιτώ στα μάτια. Που για το offside του Πέλκα χαλάσατε τον κόσμο στα Γιάννενα. Φέρατε την καταστροφή. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Συγχαμερί είστε, ρε. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Δεν μπορώ να βρω κάτι χειρότερο. Αλλά δεν υπάρχει καμία ντροπή, καμία τσίπα. Πουθενά. Πού θα βρείτε, φυγάθηκε πουθενά το φιλότιμο για να το βρείτε εσείς και να πείτε, όχι ρε, παντελονάτο το θέλουμε. Όχι στα χαρτιά. Πάρτε το στα χαρτιά. Αν τολμάτε, αν λοιπόν εγώ κάνω αυτό που πρέπει και την Κυριακή και τους υπόλοιπους αγώνες. Και βαθμολογικά έχω πάρει το πρωτάθλημα, να δούμε ποιος θα τολμήσει να το πάρει στο δικαστήριο ή στα χαρτιά. Ποιος θα τολμήσει να μου το αφαιρέσει στα χαρτιά. Έχετε καταλάβει τι τρέλα κουβαλάει αυτός ο κόσμος και ότι είναι εκατομμύρια άνθρωποι? Το καταλαβαίνετε ότι παίζετε με την ψυχολογία του, παίζετε με την καψούρα του, παίζετε με τη μόνη διαφυγή που έχει σε όλο αυτό το σάπιο σκηνικό που έχει στηθεί σε αυτή την κοινωνία, με τις ανεργίες, με τις τρόικες, με την ψυχολογική αυτή βία. Μέσα από τα κανάλια, με τα παιδιά να φεύγουν να δουλέψουν στο εξωτερικό, νέοι άνθρωποι. Με τη μιζέρια που έχετε σπείρει στον τόπο, το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαφυγή για αυτόν τον κόσμο. Και αυτό, και εκεί πάτε λοιπόν και βάζετε χέρι. Και εκεί βάζετε χέρι. Να το μολύνετε και αυτό, να το κυλιδώσετε, να το λεκιάσετε με το δικό σας τρόπο όπως κάνετε τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε γιατί συχαίνεται ο περισσότερος κόσμος. Καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο διαφορετικό να είσαι ΠΑΟΚ. Πού να καταλάβετε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εμείς. Θα φύγω πριν το διάλειμμα. Με ένα ηχητικό
το οποίο το βλέπω σε διάφορα blog, σε διάφορες σελίδες, okay, χωρίς να αναφέρουν που πρωτογράφτηκε, δεν πειράζει, σημασία έχει που το υιοθέτησαν αυτοί που το δημοσιεύουν. Το πρωτογράψαμε στην μορφή του την πρώτη το 2004. Έχει πάρα πολλά χρόνια πλέον. Αυτή εδώ είναι η γενέθλια βερσιόν. Εμείς έτσι απαντάμε, αυτό νιώθουμε. Κάνατε περισσότερα παοξάκια με αυτό. Κάνατε περισσότερους παοξίδες. Αυτά μας τρέφουν. Αυτά μας θηριεύουν την τρέλα μας για αυτή την ομάδα, για τα 4 γράμματα. Πάμε να ακούσουμε ΠΑΟΚ είσαι γιατί, τη γενέθλια βερσιόν και επιστρέφουμε με γραμμές. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μπουκάραμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, δεν είπα καθόλου τους χορηγούς. Πρέπει να τους πούμε τους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή και το ραδιόφωνο. Δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σήμερα δεν θέλω να δώσω τίποτα. Άντε να δώσουμε τραπέζια μετά από το Όλα στα Όρθια, που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Υπέροχα πράγματα, υπέροχα εδέσματα τρώτε εκεί και στην Κωνσταντινούπολος και στη Λεωφόρο Στρατού. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Θα δώσουμε η εντεκάδα με τα υπέροχα δώρα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Συνεχίζεται εχθές μια κυρία που θα τη βγάλουμε στον αέρα μετά. Κέρδισε ένα καταπληκτικό τάμπλετ Lenovo. Πήρε αμέσως μόλις βγήκαμε από το στούντιο. Έχουμε το νούμερό της, θα την πάρουμε τηλέφωνο μόλις έρθει η Μαριλής. Δεν ξεχνάτε επίσης ότι εκεί στην Ανδρέα Παπαδρό 10 στο Κορδελιό, κορυφαίες μάρκες, υπέροχα προϊόντα, 51 χρόνια εμπειρίας. Δεν το συζητώ, δεν υπάρχει άλλο μαγαζί που να σέβεται τόσο πολύ τον πελάτη και με τις μάρκες και με τις τιμές του, όπως η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά δεν ξεχνάτε καφεμάγαζο, σας στείλουν ένα καφέ από το πιο μικρό, από το κουταλάκι μέχρι τα πιο μεγάλα, με τις μηχανές και φυσικά εννοείται με τον Εσπρέσο Βέντο που είναι κορυφαίος. Θα δώσουμε σήμερα δύο τραπέζια στο Όλα στα Όρθια. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Χαίρομαι που σας αρέσει αυτό που ακούσατε. Μας αντιπροσωπεύει εμένα προσωπικά. Με κάθε του κόμμα, κάθε τελεία, με αντιπροσωπεύει πλήρως αυτό που έχω γράψει. Πλήρως. Πάμε να μιλήσουμε με εσάς. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Το δικό μας θα περάσει, το δικό μας θα γίνει. Γράψτε το. Που σας το λέω τώρα, που το ηθικό δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Αυτό θα γίνει, το σωστό και το δίκαιο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καταρχήν, το θέμα με το αίμα, okay. Ναι, ναι, μια χαρά, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστείς, άλλη μόνο. Γι' αυτό έχουμε την τράπεζα αίματός μας. Αχρίαστο να είναι να το πετάμε, να το κάνουμε μπούγιο. Έτσι. Αλλά, ναι, σε ακούω. Κωστή, εγώ θέλω την Κυριακή μια καθαρή αθλητική νίκη να τους ισοπεδώσουμε εμείς στο γήπεδο. Για να έχουν λόγο όλα τα άλλα που θα κάνουμε. Ακριβώς. Ακριβώς, δεν πρέπει να επηρεαστεί η ομάδα, άλλο ο κόσμος έξω, περίγυρο, σε ατμόσφαιρα. Να μην γίνει αυτό που έγινε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη μπήκαν όλοι επηρεασμένοι. Έτσι, όλοι επηρεασμένοι. Και εδώ δεν μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εδώ έκαναν την απόφαση του Ολυμπιακού να την βγάλουν μετά από τρεις μήνες το βρωμόξυλο να γίνει ήπιο ξύλο και να μην υπάρχει τίποτα. Ήπια βία, όπως έγραψε. Αυτή η ατιμορρησία κρατάει χρόνια. Δεν με νοιάζει ο τρόπος, κύριε Σαββίδη. Θέλω την ομάδα να την έχουμε υπό τη σκέψη, να υπάρχει προστασία. Δεν με νοιάζει το ξαναλέω, δεν θέλουμε να αδικήσουμε άλλους. Θέλουμε να μην μπορεί κανένας να μας ακουμπήσει. Να μην μπορεί κανένας να μας ακουμπήσει αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν θέλω τίποτα χαρισμένο. Δεν θέλω τίποτα δοσμένο. Δεν θέλω αυτά που κορόιδευα τόσα χρόνια να τα κάνω εγώ. Όμως, τέλος. Δεν θα πρέπει να μπορεί κανένας να έρχεται να κάνει με μια σερπαντίνα θέατρο και να με τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Να πάρει τη χορηγία της ουρωτής από τη Super League και να τους αφήσει να ψοφήσουν, όχι να πεθάνουν, να ψοφήσουν, γιατί έχει διαφορά. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να είσαι η μόνη ομάδα που να πληρώνει και να έρχεται ο κάθε ταλιροπαγίδας να κάνει ό,τι γουστάρει. Σε δύο μέρες τρέξανε με τους κοπή περίοδος να βγάλουν την απόφαση. Όλοι, πρώτη φορά τέτοια πρεμούρα δηλαδή, να σου πω κάτι. Πιο γρήγορα και από τύπου που έχει πάθει γαστρεντερίτιδα και είναι η τουαλέτα στα 5 μέτρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πιο γρήγορα. Και κάτι ακόμα ακουστεί. Στη Ριζούπολη τελευταία αγωνιστική μπορεί να παίζονται πολλά. Απόλλων Σμύρνης, ΑΕΚ. Ναι. Μετά τη χθεσινή νίκη, του Απόλλωνα, τίποτα δεν τελείωσε. Προσέξτε. Όχι, ξαναλέω αυτό που είπα χθες. Σημαντικό είναι, σερέ μου.
Όποιος λιποψυχεί είναι δικαίωμά του. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Ναι, όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό. Το λέω συνέχεια. Κωστή, ναι. Όσο είναι μενεμένη η Κορδελιό, είναι η Ριζούπολη με τη Φιλαδέλφια, γιατί έχω κάνει στην Αθήνα. Ναι, φυσικά το ξέρουμε. Τα γήπεδα με το κουτάλι κάτω. Το ξέρουμε αυτό. Θέλω να δω τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική που στήσαν ολόκληρη εκστρατεία να απαγορευτούν μετακινήσεις μόνο για το λαό, ναι, του, ναι, ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει με σε μπλόκα τον αγώνα, γιατί κάτι ακούγεται, να τους δώσουν και καλά στο ΟΑΚΑ για να πάρει τα εισιτήρια ο Απόλλωνας από τώρα, να δεις τι ακούγεται. Να παίξουν εντός έδρας, ε. Ναι, μάλιστα, ναι. Έγινε, έγινε, Στέλιο. Τα λέμε, φίλε, γεια. Σε χαιρετώ. Αν θέλετε να σας βάλω για τα δύο τραπέζια στο Όλα στα Όρθια, μου λέτε, παιδιά. Πάμε. Καλημέρα. Καλά, Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι λέει. Γεια σου, Ανδρέα. Να σου πω. Ο Κομίνης δεν ήταν τέταρτος στο... με ναι, τον Γαύρο. Ναι. Ε? Ναι. Ισχύει ότι θα είναι την Κυριακή πρώτος. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν ξέρω, βγήκαν διαιτητές. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Το άμα το επιβεβαιώσει κάποιος, να μας το πει και εμάς, ας πούμε. Θα το δω, αδερφέ. Είναι δεδομένο ότι είναι χωρίς φιλάθλους. 99,99%. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να γίνει έφεση μέχρι... Σήμερα είναι Τρίτη, να γίνει μέχρι το Σάββατο. Και να την εκδικάσουν και ξέρω. Ξέρω, κοίταξε, όταν είναι για να γίνει κάτι, να βγει απόφαση εις βάρος του ΠΑΟΚ... Εις βάρος το κάνουν γρήγορα. Φίλε, όταν είναι υπέρ σου το αργούν. Πιο γρήγορα και από τσιλιπιπί, αποκόψιμο, που λες είναι τζούφια ή το ρισκάρο. Λοιπόν, πιο γρήγορα και αποκόψιμο, φίλε, άστο. Άστο. Πιο αυτό... γρήγορα και από κορνάρισμα, ο δεύτερος πίσω όταν ανάψει πράσινο. Πόση ώρα κάνει από το πράσινο για να κορνάρει τον πρώτο που κοιμάται ή μιλάει στο κινητό. Έτσι είναι το θέμα. Αυτό. Το θέμα είναι και πολιτικό με την έννοια της Μακεδονίας. Γιατί σου λέει, δεν θέλουν, όταν πάνε να ξεπουλήσουν κάτι, δεν θέλουν μια νέα τη Μακεδονία, ρε Κωστή. Πολλά είναι, αδερφέ. Σκέψου. Πολλά. Πολλά είναι, αλλά δεν ξέρω, είμαστε στη Μέγγενη τώρα. Λοιπόν, πολλά. Άντε. Φιλιά, γεια σου, Ανδρέα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή. Έλα, αδερφέ. Ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ ήταν ο Γκέμπελς. Ναι. Μέχρι προχτές... Σε όλες τις τηλεοράσεις που έλεγαν αθλητικές και τα λοιπά εκπομπές, επειδή δεν είχε τελεσιδικήσει, ναι, η βαθμή του Ολυμπιακού ήταν συν τους τρεις που έχει φάει, τους μείων που έχει, ναι, φάει, ναι, 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 δεν τους είχαν βγάλει. Ενώ εδώ στην από περίπτωση χθες, τη δική μου, όχι από χθες, πριν γίνει η αφαίρεση. Όχι από χθες, πριν γίνει. Που, ναι, βλέπω όλες τις εκπομπές, έχουν αφαιρεθεί και του Ολυμπιακού, έχουν αφαιρεθεί και, ναι, του Πάκου Τρισβαθμί. Λέει βέβαια θα, άμα δικαιωθεί θα το πάρει πίσω. Άμα δικαιωθεί, δηλαδή... όχι και άμα δικαιωθεί και ο Ολυμπιακός, έτσι τώρα τα βάλαμε όλα σε μια... Ναι, τώρα έτσι, σε ένα κοφίνι τώρα, έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο, ότι συμφωνώ σε αυτό που είπες, αλλά το θέτω λίγο διαφορετικά. Να κερδίσω εγώ τα 6 παιχνίδια που μένουν. Ναι. Να δω μετά όταν θα γίνει, πού θα γίνει αυτό το δικαστήριο, γιατί δεν νομίζω να μπορέσουν να με απαγορεύσουν ως Έλληνες πολίτες. Καταρχήν πρέπει να επιστραφούν στη χειρότερη περίπτωση, στη χειρότερη λέω, όλο αυτό είναι κωμωδία, αλλά πρέπει να επιστρεφούν οι τρεις βαθμοί. Με τους τρεις βαθμούς και με νίκη επί της ΑΕΚ, εγώ θα πάρω το πρωτάθλημα, αδερφέ. Και όχι τα βατζιλίκη, επειδή το δικαιούμε, επειδή είμαι ο καλύτερος. Λέω, πού θα γίνει η εκδίκαση, η τριτοβάθμια. Εκεί απ' έξω, όταν θα έχω κερδίσει την ΑΕΚ και θα έχω κερδίσει όποιο άλλο παιχνίδι έχει προκύψει μέχρι τότε, έξω από εκεί που θα γίνεται η εκδίκαση, πρέπει να έχει πάνω από 500.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν υπερβάλλω, αλλά πρέπει να έχει πάνω από 500.000 και να πούν τολμήστε να αφαιρέσουν τους βαθμούς. Δεν κατάλαβαν τι έσπηραν, αδερφέ, και τι πρόκειται να αφαιρήσουν. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν κατάλαβαν ότι έσπηραν ανέμους. Ποτέ δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν. Γιατί, ότι ανοίγουν τους ασκούς του όλου. Δεν τους κόστιζε. Εντάξει. Και δεν υπήρχε απέναντι, όχι και δεν υπήρχε και απέναντι ένας δυνατός πρόεδρος. Ναι. Δεν τους κόστιζε στο τέλος. Ό,τι και να γινόταν, δεν τους κόστιζε και πολιτική. Στο τέλος δεν τους κοστίζει τίποτα. Πάλι δύο είναι ίδιοι. Αλλά θα τους κοστίσει όλους κάποια στιγμή τα πάντα. Δηλαδή όλα αυτά μετράνε. Ο κόσμος, δηλαδή φτάνει το κόμπο στο χτένι, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή και σπάει η χτένα και βγαίνουν όλα, χύνονται και βγαίνουν έξω τα μαλλιά. Δεν χτενίζεις πλέον. Ένα ανεκδοτάκι που είπες τώρα. Ρίχτω. Φανάρι ανάβει πράσινο, κατεβαίνει ο μπροστινός,
πάει πίσω, ναι. Τραβάει ένα μπάτσο το δεύτερο. Καλά ρε, του λέει, δεν λέει ότι έχει ανάψει πράσινο. Γεια, φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Τι είναι, Κώστα. Γεια σου, Αντώνη. Φίλε, η χθεσινή απόβαση είναι μνημείο κακοδικίας και κατευθυνόμενης δικαιοσύνης και θα σου απαντήσω το λόγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα δέχτηκε τη συμπληρωματική, που ο νόμος λέει ότι η συμπληρωματική είναι, ναι, το φύλλο αγώνα, άμα είναι άκρα αντίθετα, ισχύει το φύλλο αγώνα. Ναι. Σωστά. Δεύτερον, ο νόμος λέει για σοβαρό τραυματισμό που δεν μπορεί να τον αφήσει να συνεχίσει τον αγώνα. Ναι. Δεν λέει για οποιοδήποτε τραυματισμό που δέχτηκε αυτή. Με αυτή τη λογική έπρεπε και ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντινής να πέσουν κάτω εκεί που έγινε τα επεισόδια. Ο Σοσόνιας. Με τον τύπο που είναι και από την πόλη μου και είναι και, ναι, και Αργιανός και πήγε να πουλήσει μαγκιά. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, τι να κάνει. Έλα, ρε Κωστή, πρέπει να τα λέμε κιόλας. Τι να λέμε, δεν το ξέρουμε. Έλα τώρα, δεν το ξέρουμε. Όλη τη μαγιά τους πάνε να δείξουν. Δεν πειράζει, φίλε. Έπρεπε να πέσουν κάτω και δική μου. Κέρδισε, φίλε, 5 λεπτά δημοσιότητας ο τίποτας. Αυτό είναι. Και ο τίποτας δεν γίνεται. Ο πουθενάς, φίλε, ο Κανενόπουλος κέρδισε. Κατάλαβες. Okay. Έπρεπε και δική μας να πέσουν κάτω να κάνουν τους νεκρούς, αφού οποιοδήποτε τραυματισμός σε δίνει το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δέχτηκε αυτό, ότι οποιοδήποτε τραυματισμός είτε είναι χαρτάκι. Είτε περνάει σε κουτσουλά ένα πουλί, πέφτεις κάτω, κάνεις τον νεκρό, παίρνεις το παιχνίδι στα χαρτιά. Αυτό δέχτηκε αυτή. Ναι. Επίσης δέχτηκε παράτυπη συμπλήρωση φύλλου αγώνα από τον διαιτητή, κάποιου που δεν ήταν δηλωμένος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό που, δηλαδή, όπως εμείς τιμωρηθήκαμε τον Λουκά, σε ένα, ο διαιτητής να ξεδίλωνε τον Λουκά και να τιμωρούταν ο ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα έκανε ο κύριος. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει σοβαρό δικαστήριο που αυτή η απόφαση στέκεται. Ακριβώς αυτό. Ναι. Η τύπισσα, το λέω εγώ, είναι στημένη. Χυμός δηλαδή. Για μην κάνει πρόβλημα. Μπράβο, μου αρέσει η ορθογραφία σου. Γεια σου, Αντουάν. Να είσαι καλά. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να κάνεις 30 στα 30 για να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά δεν μπορεί, μια ομάδα να το κάνει. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Είπαμε, ήμασταν κακοί προχθές, ναι, αλλά δεν είναι άνθρωποι, είναι δηλαδή. Να σου πω κάτι, η Τρίπολη μπράβο της. Και με την ΑΕΚ την κέρδισε και όχι, όχι, δεν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Άλλο τώρα, τι λέμε μονομένα για τον Καλτσά είναι μια άλλη ιστορία. Η Τρίπολη τα πάλεψε όλα τα μάτς. Κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα. Τέλος έτσι πάντων, και προς τιμήν του Ιγκλέσιας, προς τιμήν του που βγήκε και είπε ότι έκανε ρόμπα όλους, ότι τον βρήκα τον Μπρίγκοβιτς, παιδιά. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη, δεν θα υπήρχε μέσα στο γήπεδο για να σκοράρει. Η Μπαρτσελόνα και έχασε από την Αλαβές, αγόρι μου. Πάει χάνει από την Λεγκανιές και από την Αλκορκόν. Εσύ πρέπει να κερδίσεις τους πάντες. Δεν μπορείς να πάρεις, δεν μπορεί... Και τους Άγιους Πάντες, φίλε. Όχι μόνο τους πάγες, και τους Άγιους Πάντες στη μοναστηρίου. Ρε Κωστή, δεν μπορεί έναν οργανισμό τον έχεις στην πίεση κάθε Κυριακή. Να ξέρω ότι δεν έχει απόλυτα λάθος. Αυτό εκεί πατήσανε. Μπορείς εσύ να ξέρεις ότι κάθε μέρα παίζεις, άμα δεν κάνεις... Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Και είδατε ότι η μη τέλεση του παιχνιδιού την Κυριακή δεν επηρέασε καθόλου την ομάδα. Μπήκε με τον Πανιόνιο και έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της χρονιάς. Πρόσεξε. Αυτό που επηρέασε είναι η φάρσα της δίκης την Παρασκευή και του που κατάλαβαν ότι μας τρυπάνε για μια ακόμα φορά. Αυτό επηρέασε τους παίχτες. Την Κυριακή ξέραν ότι πρέπει να μπουν να κερδίσουν. Γι' αυτό η ομάδα έπαιξε τόσο ανοιχτά. Σε ένα αποτέλεσμα που θα ήταν ο Πάκος στο συν 4. Μπορεί και το χείρι να τον βόλευε. Όχι, δεν θα κάναμε αυτού στο τέλος το άιντε, δεν πάμε όλοι μαζί. Πρώτα απ' όλα μπορεί να είχε στο τέλος έλεγε παιδιά το παιχνίδι πήγε στο 2-2, καθόμαστε πίσω, δεν πειράζει. Πάρε μια γιώμα και τελείωσε. Επίσης θα είμαστε στο συν 2 με την Άκη και την έχουμε και στην Τούμπα. Έγινε Αντουάν, έγινε αδερφέ. Σε χαιρετώ, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Είσαι ο. Ο Καπούρας είμαι αυτό. Καλώς το παιδί, το ωραίο. Άκου να σου πω, να κάνω εγώ στροφή. Εκεί πέρα από εκεί. Βγήκε όμως, βγήκε στο τζατζαρά και είπε λογάκια για μένα και για το ραγκάτσι, ότι λέγαμε λέει για το Βαρέλα. Άκου να δει, έλα, ξέρει ότι σ' αγαπάω. Ξέρει ότι σ' αγαπάω, το ξέρει. Βγάζει το Βαρέλα, το καλύτερο σώμα τη Ελλάδο και πάει στο Ζαπράνο. Εκεί το βράδυ, εγώ με τη Ζαπράνο έπαιζα τσόχα συνέχεια. Ναι. Του Κωνσταντίνη, τι δουλεύα. Και βγάζει το Βαρέλα και βγάζει το Πράγμα. Και βγάζει το Κρέσπο και πάει το Βαρέλα από εκεί που δουλειά έχει με το Βαρέλα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Βαρέλα φέτος έχει κάνει συγκλονιστική χρονιά. Συγκλονιστική. Λάθος κάνεις. Ζαπέρω με την ΑΕΚ, το βγάζω έξω με την Κίτρινη, παίζω με 10 και κάνει ο Κρέσπος δέσαμα. Και παίρνω το μάτς.
Εντάξει, δικάστηκα. 7 αγώνες, 7 νίκες. Με τον Πανιόνα αφήνω 6 παίκτες εδώ. Βαρέλα, Πασχαλάκη, Βιερίνια, Πέρκα και το Σεντεφόρ. Κάθε σα φίλε και εδώ που το μάθει. Και εγώ να παίξω με τον Πανιόνα 67 χρόνια που είμαι και με τον Κούρα. Θα πάρω ένα χείμι τον Πανιόνα να κερδίσω 2-0. Είσαι 67? Ναι, τι έκανε όμως ο Μάκας. Αφού δεν ξέρει προποντής δεν είναι. Άρα αυτό το σαφίδι αγαλάκησα. Με λέω βάζει την εισθέση να αγοράσει το καζίνο δε. Αν με πει ποιος είμαι, τον πήρα καλιά εγώ. Στα δύο παιδάκι ήταν ο Γιαννάκης αυτός. Πώς οι Γερμανοί σκοτώνουνε το μπαμπά και το παράγι αυτό. Η σύντρα του Βόχα μου λέει, αλλά μας σκοτώσει είναι το λίγο παιδάκι. Τον κολλήφουνε. Μπαμπάς, ο Σαφίδης, ο γιος δεν έπαιξε πάρα. Του κακάς ο γιος δεν έπαιξε. Ο Λαστιχάς μέσα δεν έπαιξε, ο Κωνσταντινίδης. 9 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Την ώρα που βγαίνει ο Ολυμπιακός, ο Σαφίδης δεν βγάζει το Ολυμπιακό. Λουρούδια πετάνε. Λουρούδια, 9 βαθμούς. Έγινε αδερφέ μου, έγινε. Κάνεις διακοπές. Εδώ να παίξει 3, 5, 2, μάτσες με όλο έργο. Έγινε αδερφέ μου, έγινε. Να σε καλά, κάνεις και διακοπές. Δεν σε ακούω. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι φλανάχει ο πρόεδρος του ΕΣΑΙΚΟΥ. Πάμε παρακάτω, είπαμε. Πολλές φορές δείχνουμε λίγο παραπάνω κατανόηση. Κατανόηση. Πάμε. Αδερφός είναι και αυτός. Και αυτός πονάει. Εγώ πάντα κοιτάω. Ο άλλος πονάει για τα 4 γράμματα. Πονάει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τι λέει ο καθένας. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Το ότι μπορεί να διαφωνούμε, ο κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Έχει ο καθένας τα θέματα του, όπως ακούς. Απλά εντάξει, όταν είμαστε στον πόλεμο. Αυτό τώρα δεν περισσεύει κανένας τώρα. Δεν είναι αυτό. Και κοιτάμε τον εχθρό, δεν κοιτάμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό δεν είναι η ώρα. Τα κορδόνια της Αρβίλας. Δεν είναι. Προχθές είπαμε η ομάδα ήταν κακή, υπήρχαν λόγοι γι' αυτό. Ελπίζουμε να είναι μόνο παρένθεση και να μην δούμε το ίδιο πρόσωπο με την ΑΕΚ. Ναι. Όταν εμείς που είμαστε απλά οπαδοί του ΠΑΟΚ, εγώ τουλάχιστον όποιον και να μιλούσα και χθες το ανήρτησα και στην ομάδα και με λέγανε οι τοπαθοί, με βρίζανε, με κάνανε, με ράνανε. Τι λέτε ρε παιδιά. Ήμουν 200% βέβαιος ότι η κυρία Σκολαρίκη είχε προαποφασίσει και ότι η ποινή δεν θα ήταν οποιαδήποτε άλλη από αυτή που έβγαλε χθες. Καταρχήν τόσες πολλές σελίδες πότε πρόλαβε ρε παιδιά. 20 σελίδες σκεπτικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορα, διαβάζει και γράφει. Τέτοια ταχύτητα ρε παιδιά. Πω, εδώ, για ένα τροχαίο για υλικές ζημίες 800 ευρώ κάνει άλλοι 4 μήνες η δικαστής να βγάλει απόφαση και 3 και για μια υπόθεση η οποία θα στοιχήσει στο ΠΑΟΚ στην καλύτερη 500.000 ευρώ που θα χάσει από τα εισιτήρια με την ΑΕΚ, ναι. Το οποίο όλοι το περνάνε στον ντούκου, έτσι, ναι. Μπορεί να φτάσει στα 25 εκατομμύρια αν δεν πάει στους ομίλους του Champions League. Έβγαλε απόφαση μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Ελλάδος. Τι να λέμε. Τώρα για αυτό που έλεγε ο Αντώνης για την Ισπανία. Στην Ισπανία, Θωμά Μητρόπουλο. Δεν έχουν φυλακή. Δεν έχουν. Τόμας. Έχω μια φωτογραφία. Τόμας το τρενάκι. Ναι, έχω μια συλλεκτική φωτογραφία λοιπόν από την κοπή της πίτας της ΕΠΣ Αθηνών. Ναι, στο ίδιο τραπεζάκι κάθονται. Ναι, μαζί στη μέση ο κύριος στη μέση, Κωστή μου, είναι ο κύριος Βακάλης. Βεβαίως. Αυτός ο οποίος ξέχασε πέρσι. Ναι. Τα μπέρδεψε με τις ώρες, έτσι δεν είναι? Μπέρδεψε. Ο οποίος εξαιτίας του κυρίου Βακάλη, λοιπόν, η ΑΕΚ βρήκε πρώτη στα play-off με τους μείον 6 του ΠΑΟΚ. Γιατί όλοι μιλάνε για τον Ίβιτς και για τη διακοπή του αγώνα. Τελικά, ποιος ωφελήθηκε από τη διακοπή του αγώνα με τον Ίβιτς? Από την αφαίρεση βαθμός ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Αφού έφαγε και ο ΠΑΟΚ μείον και βγήκε δεύτερος στα play-off. Μήπως ήταν η ΑΕΚ? Πάλι. Και τώρα. Πάλι. Βλέπεις. Ξανά. Πάλι. Ξανά. Και τώρα θέλει να έρθει, λέει, έχει παράπονα από το Σιδηρόπουλο και θέλει να φέρει τον Κομίνη την Κυριακή. Το έχουν ετοιμάσει εδώ και καιρό. Ετοιμάζουν τον Κομίνη. Τι γίνεται, βέβαια. Κωστή, κατάλαβες ποια είναι η ΑΕΚ. Αυτή είναι η ΑΕΚ, αυτό λοιπόν, του 50-50 του κύριου Μελισσανίδη. Πόσο καιρό φωνάζω. Όχι φιλίες ούτε με αυτόν. Ούτε με αυτόν. Τι δουλειά. Δεν θέλουμε του, καμία. Το έχει δείξει το ποιόν του. Το έχει δείξει, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Όταν άκουσε, γι' αυτό και ο Σαββίδης έφυγε. Άστο το. Σιγά-σιγά. Θυμάσαι το κόκκινο. Το κόκκινο σλιπάκι, το θυμάσαι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Άστο. Αυτό. Το θυμάσαι το κόκκινο το σλιπάκι. Αυτό. Μάλιστα έμαθα και ένα ντεσού ότι όταν τον βήρανε, τον βάλαν και ένα χαρτάκι μέσα, λέει, στην τσέπη του και του είπαν να προσέχεις με ποιες γυναίκες πας για να φανεί ότι και καλά είναι για εξωσυζυγική. Έγινε. Μου γράφει Χρύσα, 58 σελίδες υπόμνημα, σε πόσες ώρες, λέει, πότε πρόλαβε, λέει. Διαβάζει γρήγορα, Χρύσα μου, διαβάζει γρήγορα. Εντάξει, εμείς η ομάδα παίζει μπάσκετ.
ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Καρσίγεκα. Πρέπει να έχει πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου. Βάσεις πρόκλησης. Και για διαμαρτυρία και για στηρίξη. Για να πάμε στους 8, 7,5 ώρα. 7,5 ώρα πρέπει να είμαστε εκεί και όπου μας καλεί ο κόσμος, γιατί διάβασα κάτι αναρτήσεις εχθές για να τι κάνουν οι σύνδεσμοι κτλ. Οι σύνδεσμοι θα κάνουν πολλά, αλλά πρέπει να είναι ο κόσμος εκεί, όχι όπως την Παρασκευή που ήμασταν 500. Όχι μόνοι τους. Πολλοί, χιλιάδες, μόνο έτσι δίνεις δείγμα το ποιος είσαι. Με το Facebook και με το ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Παιδιά, δεν υδρώνει το αυτάκι τους. Συνεχίζουμε, Κωστή μου. Έγινε, Χριστάρα. Όπου τους βρίσκουμε. Να τους στηρίζουμε ψυχολογικά. Η ομάδα εμένα μου φάνηκε άδεια στην Τρίπολη. Πρέπει να τις γεμίσουμε τις μπαταρίες. Ακριβώς. Και ο κόσμος θα κάνει τα πάντα και στην προπόνηση ακριβώς. Θα πάει. Αυτό θα ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Να τους πατήσουν μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Έγινε, Χριστάρα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό. Το νου σας καλά, λέω ξανά αυτό που είπα χθες το πρωί. Μήπως κάποιοι δεν το άκουσαν. Μήπως κάποιοι χθες δεν μας άκουγαν. Μήπως το πέρασαν στον ντούκο. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο, όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό, όποιος λιποψύχησε μετά από το μάτς της Τρίπολης ή μετά τη χθεσινή τιμωρία, με γεια του, με χαρά του, δικαίωμά του. Ούτε κλάψες, ούτε μυρολόγια, ούτε παρατάμε τα όπλα. Όποιος δεν το πιστεύει, δικαίωμά του. Εγώ, εμείς το πιστεύουμε. Και το πιστεύουμε ακράδαντα. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αυτά μας έκαναν ΠΑΟΚ. Δεν κολλώσαμε αλλού κι αλλού. Δεν θα κολλώσουμε ούτε τώρα. Το ξαναλέω. Η εμφάνιση στην Τρίπολη ήταν κακή. Ένα πράγμα μόνο θέλω πριν πάω στο διάλειμμα να πω. Ας ελπίσουμε. Έχει δύο γραμμές. Δώσε. Νόμιζα ότι τις κλείσαμε. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Εγώ. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το ναι. Έλα, Ευγένη. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, Κωστή, όποιος φοβάται, πάει και κοιμάται. Ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Πάει και κοιμάται. Άξι. Εγώ λέω αυτό που νιώθω εγώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το νιώθετε κι εσείς, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Okay, άλλος μου είπε χθες, τέλος δεν ασχολούμαι, τα παρατάω. Okay, αδερφέ, okay, αφού σε νίκησαν, γιατί. Εδώ ο σκοπός είναι διπλός. Ο ένας, Άγγελε, είναι να μας αφαιρέσουν τους βαθμούς. Ο άλλος είναι να μας κάμψουν το ηθικό, να μας μπαραλιάσουν την ψυχολογία. Και εμάς και την ομάδα, κατάλαβες. Ναι, ναι, ένας πολύ σημαντικός είναι ότι θέλουν να διώξουν τον κόσμο δίπλα από την ομάδα. Είδαν ότι ο κόσμος συσπυρώνεται με την ομάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό, όπως είπε, νομίζω και χθες το άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι πού, ότι όλο άρχισε από τη στιγμή που σε κόψανε τον κόσμο από το γήπεδο εκτός έδρας. Όλο άρχισε από το μάτς με το Γαύρο, το πέναλτι του Καπίνο. Εκεί θα πάμε για να ξεκινήσουμε όλο αυτό που γίνεται. Αν το γυρίσεις πίσω, Άγγελε, από εκεί αρχίζει να ξεπλέκεται. Εκεί πέφτει η πρώτη σφυριά σε ένα τζάμι που ραγίζει. Ακριβώς. Εγώ σου λέω και αφέτος πώς άρχισε ο πόλεμος ο Καπίνο. Ναι, ναι, σωστό, σωστό αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είμαι πόντιος και τρελός και ξεροκέφαλος, πιστεύω ότι θα δώσει εντολή να το πάνε μέχρι το ΚΑΣ. Δεν θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι, μάλλον θα το πω αυτό που σκέφτομαι. Γουστάρει κιόλας, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, η πρώτη αντίδραση είναι φυσιολογική, είναι αυτή που είχαμε όλοι μας. Δηλαδή, οργή, τσαντίλα, χθες τον κόσμο, αν τον έπιασα από τη μύτη, είδα ανθρώπους φιλήσυχους, ήρεμους, πράους, ανθρώπους με μια ηλικία, να έχουν βγει χθες από τα ρούχα τους. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι αυτό. Να γουστάρεις, ρε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Και θα δείτε αντίδραση. Και απλά. Γι' αυτό μαζευόμαστε και πολλοί παππούδες. Γι' αυτό και αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που αναρωτιούνται, ρε φίλε. Ναι, πώς γίνεται. Ομάδα χωρίς πρωταθλήματα. Χωρίς πρωταθλήματα. Επειδή δεν μας γουστάρετε, γι' αυτό και μαζευόμαστε. Ακριβώς. Την ομάδα. Μα αυτό πετυχαίνουν τώρα. Εσύ τι λες. Τώρα δεν γεννήθηκαν νέοι παοκτσίδες με αυτό που έγινε. Παραπάνω. Δεν γεννήθηκαν. Εσείς τι νομίζετε ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα για να υπάρχουμε ή για να γίνουμε περισσότεροι. Σοβαρολογείτε. Τι λες τώρα. Μας εξυπηρετείτε με αυτό που κάνετε. Εγώ αυτό έχω να πω. Κάτι, πριν κλείσω κάτι τελευταίο, να το καλώς ο πάω καλά, να το πάω λίγο σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Παρασκευή και Σαββάτο είναι η Ευρωπαϊκή Αγώνες Μπάσκετ Αμαξίδιο. Μπράβο. Βάλε ανάρτηση. Και ξαναπες. Έτσι. Και να ξαναπείς. Προσπαθώ να βγω να στο πω, αλλά αυτούς ο παλικάρι μου δεν μπορώ να σε πιάσω. Πασαλίβω με λάδια και ξεγλιστράω γι' αυτό. Ναι, είσαι χέλη. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ
Ευρωπαϊκοί αγώνες μπάσκετ Αμαξίδιου. Περιμένουμε το κόσμο. Πού, πες πού, πες πού. Στο Δάκευό μου, στο Δάκευό μου πάνω στο Νέα Πολιτεία. Έγινε, αδερφέ. Θα πούμε μέχρι την Πέμπτη, θα τα ξαναπούμε. Έγινε, ξανά να βγεις. Έγινε. Ζουμουσού, ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ξαναλέω. Όποιος δεν το πιστεύει, όποιος τώρα νιώθει την ανάγκη να φυγομαχήσει, δικαίωμά του. Ο κάθε χαρακτήρας δεν είναι ίδιος, δικαίωμά του. Όμως σκεφτείτε, μήπως έτσι θα κάνουμε το χατήρι αυτών που το δημιούργησαν όλο αυτό. Μήπως έτσι θα ρίξουμε νερό στο μήλο τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να γίνετε ένας εκπαιδευτής για σχολείο οδηγών, τότε θα πάτε στον ειδικό που είναι η Σχολή Οδηγών Χριστοδούλου. 51-23-58. Διεύθυνση Λαγκαδά 102 απέναντι την Αγία Παρασκευή. Ο κορυφαίος δάσκαλος σχολείου οδηγών. 15 ευρώ το μάθημα, 70 ευρώ παράσταση εξετάσεων για όλα τα οχήματα. Για όλα τα οχήματα. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, χορηγή πρώτης ώρας είναι το καφεμάγαζο. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr. Είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 51 χρόνια εμπειρία στα ηλεκτρικά. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και είναι το όλα στα όρθια από το οποίο δίνουμε δύο τραπεζούκλες σήμερα στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37, ο κορυφαίος γύρος της πόλης και ζουμερό κοτόπουλο και σκεπαστές και τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πριν πάμε στις γραμμές, εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εξαιρετικά πράγματα. Κορυφαία, κορυφαία ταβέρνα στην πόλη και όχι μόνο. Εδώ και 16 χρόνια, απίστευτα κρεατικά, απίστευτα πιάτα, φοβερά γλυκά, χειροποίητα. Όλα εκλεκτά από τον Δημήτρη και την οικογένεια εκεί απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια. Μην ξεχνάτε ότι για αλόι απευθύνεστε μόνο στην Καλόε. Αυθεντικά προϊόντα, υπέροχα για το σώμα σας, για τον οργανισμό σας, για την υγεία σας. Ειδικά αλόι με μύρτιλο από την Καλόε. Μπείτε στο kaloe.gr, τηλεφωνήστε στο 2312-200-500 και παραγγέλνετε με 49,90 δύο μεγάλα μπουκάλια αλόης με μύρτιλο, ιδανικά και για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Και 20 ευρώ δώρα κρέμες για τα χέρια, για το πρόσωπο κτλ. Τα πάντα όλα. Και εννοείται, δεν ξεχνιέστε, Χαλβάς Λουκάς, η αυθεντική γεύση αυτή που ξεχωρίζει. Από την πόλη έρχεται και ξεχυλίζει γεύση. Γεύση όπως παλιά. Τα εγγόνια έφεραν τη γεύση που οι παππούδες πρωτοέφεραν στην Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη και εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Πάμε λίγο πριν πάμε στις γραμμές να ακούσουμε κάτι. Ευχαριστώ το φίλο μου το Γιάννη που μου το έστειλε στο κινητό. Ακούστε λίγο το στίχο αυτό του Ζωηδάκη, του κριτικού Λιράρη. Ακούστε λίγο τι λέει για τον Αετό. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, πάμε στις γραμμές. Ευχαριστώ το φίλο μου το Γιάννη που έστειλε αυτό το τραγούδι. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καερεστά περμητίδο λεβεντάρχε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Τα κάψαμε όλα, θα τα κάψουμε όλα. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Αυτό που κάνανε Κωστή, υπογράψαν την καταδίκη τους. Εμείς δεν είμαστε μπάκας. Να μας πιάνουν από την γραβάτα στο αεροδρόμιο να μας πνίξουνε. Ξέρουμε πίσω από όλα αυτά ποιοι είναι. Όλα τα ξέρει ο κύριος Ιωάννης Σαββίδης. Και θα φτάσει μέχρι το τέλος. Εγώ και εχθές το είπα και μέχρι που να τελειώσει αυτό το παλιό πρωτάθλημα το φετινό. Δύο τραπεζάκια έχει ετοιμασμένα αγώρι να βάλει τους δύο αγώρι τίτλους. Στην Τριβανίσια μου. Κάπλη, Μπιζίμ Πάουκ. Έτσι. Πάω και ξέρω ψωμί. Έτσι αγόρι μου, έτσι. Το έτσι. Νου σας ρε μάλια, το νου σας. Αυτό. Νίκη την Κυριακή προσέξτε. Με την ΑΕΚ και όλα τα άλλα θα τα κανονίσουμε. Δεν θέλω εμφάνιση όπως στην Τρίπολη. Όχι. Αν και δικαιολογημένη ύστερα από όλα τα συμβάντα. Έτσι. Λογικό είναι. Η ψυχολογία σας ήταν πεσμένη. Εδώ εγώ με τόση πείρα και έχω πάθει την πλάκα μου. Όλοι μας αδερφέ είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο είναι. Δεν αντέχουμε στην αδικία. Έξι. Πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά που κάνουν προπονήσεις υδρώνουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Θα μου πεις ψωμί τους. Δεν έχει σημασία. Ας γινόμουν κι εγώ ποδοσφαιριστής να παίρνω 10 εκατομμύρια. Ο καθένας ναι. Με την αξία του πληρώνεται. Ανάλογα. Έτσι νομίζω. Αυτό είναι το δίκαιο. Ναι. Από εκεί και πέρα το νου σας. Προσέξτε. Κάντε τους όπως τη γαλοπούλα στο γκριλ. Ψήστε τους.
Εκεί τα χανούμια. Γεια σου, Παύλε μου. Φιλιά. Να είσαι γερός. Μπιζίμ ΠΑΟΚ, φίλε. Μόνο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, όποιος το καταλαβαίνει. Να ξαναπώ μια και ανέφερες Μπιζίμ ΠΑΟΚ. Είναι μια πρόταση, μια έκφραση που αναφέρεται και στην υπέροχη παράσταση που για ακόμα μια φορά, τελευταία παράσταση το Σάββατο, στο Κολοσσέον έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Αετός ετών 90, ένα καταπληκτικό δημιούργημα, μια υπέροχη παράσταση με πολύ συνέστημα, με πολύ ρομαντισμό, με πολύ σεβασμό στα τέσσερα γράμματα και στις αξίες που πρεσβεύουν από το Ελεύθερο Θέατρο, από τον Ζαχαρία, το φίλο μου, και την υπόλοιπη ομάδα. Να πάρετε τα παιδάκια και να πάτε. Θα δώσουμε προσκλήσεις, τέτοιες προσκλήσεις, θα δώσουμε διπλές, λογικά αύριο. Όσοι πήγατε, μείνατε ενθουσιασμένοι στο Κολοσσέον το Σάββατο στις 5.30. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Μου λέτε αν θέλετε και για τραπέζι στο Όλα στα Όρθια, έτσι. Δύο τραπέζια θα δώσω. Θα κληρώσω. Έλα, Βασίλη μου. Σε ακούω, αγόρι μου. Σε ακούω. Λοιπόν, άκουσε, Κωνσταντίνε μου. Εμένα αυτή η απόφαση ήταν αναμενόμενη. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρώπους μάλλον που πιστεύουν σε κάτι καλύτερο από την ελληνική αθλητική δικαιοσύνη. Ήταν μια συνηθισμένη, μα πάρα πολύ συνηθισμένη τακτική για αυτούς εκεί κάτω της Αθήνας. Μια μάχη μπορεί να χάθηκε, όμως ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Όσο με πληγώνουν, τόσο με περώνουν. Αυτοί λοιπόν, εκεί κάτω στην Αθήνα, δεν ξέρουν με ποιους τα έχουν βάλει. Θέλω να πω στον λαό του ΠΑΟΚ να μην σκύψει το κεφάλι. Θέλω να δώσω μια συμβουλή. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, θα πρέπει να είμαστε έτοιμο πόλεμοι. Τώρα κάτι τελευταίο και κλείνω, ότι Σαββίδη, θα το τραβήξεις μέχρι το ΚΑΣ, όπως μας τιμώρησαν το 14 και φάγαμε τους μείον 3. Θα πρέπει να το τραβήξεις με τους νομικούς τους σύμβουλους μέχρι τη FIFA. Δεν γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δεν πολεμούνται διαφορετικά. Τώρα σου εύχομαι μια καλή καλημέρα. Αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μέσω της εκπομπής σου έχω κερδίσει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Βαλανιτοράχη της Πρέβεζας. Μπράβο. Αυτός είναι ο σκοπός του ραδιοφώνου. Να δεις τι στη τηλεόραση. Τα τουρκικά. Τα τουρκικά. Να δεις τα τουρκικά. Τι να δεις. Το Power of Love. Ξεφτυλίστηκε η τηλεόραση. Έχει ξεφτυλιστεί. Τελείωσε. Κωστή μου, κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά. Διότι πάλι θα το λέω ότι μέσω της εκπομπής έχω κερδίσει πάρα πολύ λαό στη Βόρεια Ελλάδα. Την καλημέρα. Να σε καλά. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη μου. Ζούμου σου, αυτό είναι το νόημα. Μαζί και στις χαρές και στις λύπες. Και στις ευχάριστες στιγμές και στις δυσάρεστες. Εδώ το ρόλο αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Μα αυτό είναι ο πυρήνας του ΠΑΟΚ. Αυτό. Τόσα χρόνια αυτό μάθαμε. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή με κάνουν πιο δυνατό οι αδικίες, θα καθίσω να τις δεχτώ παθητικά. Μυρολατρικά. Η εποχή της φαλιάρας. Και του σκύβω το κεφάλι. Εννοώ διοικητικά πάντα, γιατί ο λαός ποτέ δεν το έκανε, αλλά διοικητικά ήμουν αδύναμος όταν παρακαλούσε για μια χορηγία από το κράτος των Αθηνών, ή όταν είχαν ένα πρόεδρο σταλμένο που δεν είχε ούτε την υπόσταση, ούτε το χαρακτήρα, ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν που είμαι δυνατός, που έχω έναν άνθρωπο ισχυρό, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά, αλλά σαν προσωπικότητα, σαν δύναμη, σαν όραμα, σαν εκτόπισμα, σαν χαρακτήρα, τώρα δεν θα καθίσω να φάω τη σφαλιάρα μυρολατρικά, παθητικά, και να πω τι να κάνω, αφού δεν μπορώ να αντιδράσω διοικητικά. Είμαι φτωχός και δεν γίνεται. Πλούσιος ήμουν πάντα. Σε ιδανικά, σε αρχές, σε λαό, σε όραμα, σε πίστη, σε προσήλωση στις αρχές, στην παράδοση. Αυτό ναι. Αλλά δεν υπήρχε ο άνθρωπος, δυστυχώς. Δεν είναι ότι δεν μιλάμε τώρα για έναν κόσμο μόνο ρομαντικό. Βλέπεις πως παλεύουν. Τώρα θα υπάρξει αντίδραση. Δεν κατάλαβα, νομίζω, τι έχουν κάνει. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Έλα, αδερφέ. Καλώς το Όφενμπαχ. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Είσαι καλά? Είμαι καλά, αδερφέ. Κωστή, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Μέχρι τώρα πάντα γνωρίζαμε τι εστί ο Ολυμπιακός, έτσι. Εγώ, όπως παρακολουθώ τα πράγματα, όμως, αν τα βάλουμε κάτω και δούμε και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά είπε και το παιδί πριν από λίγο, τη μία μας τη φέρουνε με το Champions League. Πρόπερση στο τελικό του, όταν έγινε υπόθεση με τον ΜΑΚ, ναι, στο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ναι, η ΑΕΚ αντί να σταθεί δίπλα μας... και να πει δεν κατεβαίνουμε, τελικό, κατέβηκε να το πάρει. Ναι. Στην ουσία... κατέβηκε, έτσι, να το πάρει, σου λέει... Ναι, όχι, σε κρεμάει. Ο σύμμαχος, ο υποτιθέμενος, ναι, σε αφήνει μόνος, ναι, σου. Το τραβήξαμε μόνοι μας το... Έτσι, και ξεκινάμε με μείον 3 την επόμενη χρονιά. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Στη συνέχεια, πέρσι στο τελικό,
Εμείς τρώμε 7 αγωνιστικές. Φυσικά. Και τρώει 3. Ναι, ναι. Μόνοι μας παλεύαμε. Έτσι. Με ολογράμματα. Για να βγει Champions League. Και στη συνέχεια, Κωστή, έχουμε φέτος την κατάσταση που θέλουμε το έτσι θέλω να μας κλέψουν το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι μας. Στην ουσία είμαστε μόνοι. Δεν υπάρχουν φίλοι. Μόνοι. Συγγνώμη που στο λέω. Δεν... Το έλεγα όλο τον καιρό πριν γίνουν όλα αυτά. Μα έτσι είναι. Δεν υπάρχουν ακριβώς φίλοι σε αυτά. Είναι... Τέλος. Ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Για να δούνε τι εστί ΑΕΚ, τι εστί Παναθηναϊκός και τι εστί Ολυμπιακός. Αυτοί είναι όλοι μαζί ένα. Γίνανε ένα. Μοιράζονται τις... Ναι, γίνανε ένα. Μα όταν λέγαμε ότι, τις... ότι το ΠΟΚ ζει και βασιλεύει, κάποιοι λέγανε καλά και τι είναι αυτά που λέτε, νέα παιδιά. Και γυρίζετε και αναμασάτε πράγματα που λέγανε οι παλιοί και αυτά έχουν πεθάνει. Ποια έχουν πεθάνει? Πιο δυνατά από ποτέ το ΠΟΚ. Πιο δυνατά από ποτέ. Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό αρχικά φιλία. Αρχικά ήταν αυτή. Έτσι, γι' αυτό και τον βρίζουν οι ίδιοι βάζελοι τον Αλαφούζο. Και μετά Ολυμπιακός ΑΕΚ. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αδικείται Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Μαρινάκη. Και βγαίνει ο Μαρινάκης και ταχώνει στο Σαββίδι. Έτσι, ο Χαλίφης, ταχώνει στο Χαλίφη. Έτσι. Γιατί ο Χαλίφης λοιπόν τώρα βρίσκεται πάλι με τιμωρία? Έτσι. Ακριβώς. Και δεν βλέπεις τα τελευταία 3 χρόνια, Κωστή, τι έχει κάνει η ΑΕΚ εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και θα συνεχίσει αυτό το βιολί. Ακριβώς. Εμείς το νου μας, το μυαλό μας την Κυριακή με την ΑΕΚ. Νίκη, για να συζητάμε για όλα τα άλλα, πρέπει η ομάδα, οι παίκτες μας να μείνουν αναπόσπαστοι, να αποδείξουν μέσα στο χορτάρι, παρότι φάγαμε τρυπήματα, παρότι μας αδίκησαν, παρότι θα παίξουν και κλεισμένον, να αποδείξουμε ότι είμαστε κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Να, εδώ είναι το γήπεδο μπροστά. Και κάτι ακόμα, Κωστή, τελευταίο για να κλείσω. Αυτά όλα πρέπει να βγάλουν αντίδραση και πείσμα στους παίχτες. Θέλω να φυσικά δω μια πεντάρατη Κυριακή να βουλώσουμε στο μάτι. Βρε νίκη να είναι τώρα. Νίκη, νίκη και εσύ είναι και με μισό μηδέν. Μακάρι να είναι πεντάρα. Μακάρι να είναι. Μακάρι. 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 Δεν θέλω νίκη. Μακάρι. Έγινε. Να βγάλει πείσμα. Να σε καλά, Όφενμπαχ. Σε χαιρετώ. Όποιος θέλει για τραπέζι στο Όλα στα Όρθια. Δύο τραπέζια κληρώνουμε σήμερα. Τηλεφωνεί και στο 2310. 287-888 και δίνει ονοματεπώνυμο έξω τη Μαριλής. Μαριλής, πριν φύγω να πάρουμε τηλέφωνο την κοπέλα που κέρδισε χθες το κινητό. Σε παρακαλώ να τη βγάλουμε αέρα. Το κινητό λέω, το τάμπλετ, το Lenovo. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Έλα, Θοδωρή. Λοιπόν, καταρχήν κάνουμε ένα λάθος. Δεν είναι μείον 3, είναι έως και μείον 6. Ναι, φυσικά. Γιατί φτάνουμε και τους βαθμούς του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Που έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός και όπως ήμασταν εμείς. Να μην πω 9, γιατί με τη φορά που είχαμε νικούσαμε Ολυμπιακό, θα νικούσαμε και τρίποντα. Σωστό. Εκεί είναι υποθετικό, αλλά δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν είναι μείον 3, είναι μείον 6. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή εμείς σαν λαός αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άμεσα, αν δεν βγει το επαιτίο. Ναι. Έτσι. Να μην αποπροσανατολιστούμε. Να κοιτάξουμε τον αγώνα με την ΑΕΚ. Η τελευταία προπόνηση προτείνω να γίνει ανοιχτή, να ανοίξει η τούμπα να γίνει με κόσμο, την Πέμπτη πότε θα γίνει, Παρασκευή. Λοιπόν, ναι. Και να κοιτάξουμε τον παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί αν νικήσουμε την ΑΕΚ, μετά θα περιμένουμε ένα στραβοπάτημα και έτσι να γίνει, ακόμα και έτσι από αυτά που μας κάνουν αυτά να μείνουν. Ναι. Άμα νικήσουμε την ΑΕΚ με μια ισοπαλία της ΑΕΚ στους επόμενους 5 αγώνες, άμα νικήσουμε εμείς τα παιχνίδια, βγαίνουμε πάλι. Ακριβώς. Άρα σε πρώτη φάση, καλά κάνεις και το λες, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς πέρα από το να. Ναι. Κοιτάμε τον αγώνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μου πεις, δεν παίζουμε εμείς. Θοδωρή μου, δεν παίζουμε εμείς, όμως. Πόσο δίνει ένα 0-5? Ούτε ξέρω. Ούτε με ενδιαφέρει, φίλε. Ούτε ξέρω. Ούτε ξέρω. Γεια σου, Θοδωρή μου. Αυτό που πήρε και πήρες πελάτη. Ναι, αυτό σου λέω. Ένα μηδέν. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Εγώ πιστεύω με τρολάρετε. Είστε συνεννοημένοι, όλοι οι ταξιτζίδες. Δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Έχουμε πολλή δουλειά, ε. Αγόρι μου. Έχουμε πελάτη κάθε 5 λεπτά. Που δεν υπάρχει, αυτό λοιπόν, το ξέρουμε. Αυτό, τίποτα. Θοδωρή μου. Φιλιά. Και από εκεί και πέρα βλέπω να συμβράβει. Και μετά, αν τυχόν και γίνουν έτσι και πάρει και το 5 στα 5. Φιλιά. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Αφορμή μου, δίνεις, πήρες τηλέφωνο. Πολλές φορές σβήνω το αρχικό σχόλιο ή το ποστάρισμα στην ομάδα, όχι επειδή διαφωνώ με το ποστάρισμα, αλλά όταν μπαίνουν από κάτω και βρίζονται μανάδες, θάνατο στους δικαστές, κατάρες κτλ., καταλαβαίνετε όταν δω ότι η κατάσταση ξέφυγε. Χθες τα παιδιά μας δεν τα είδαμε το απόγευμα. 4 ώρες κάναμε αυτό το πράγμα. Κατανοητή η οργή, αλλά πρέπει να καταλαβαίνετε. Πού είναι, δεν το λέω για σένα. Εσένα το ποστάρισμά σου είχε το πνεύμα κτλ. Αλλά είδες από κάτω μετά
ότι χάθηκε ναι, το τόπι. Υπάρχει κόσμος, ναι, που έχει οργή, υπάρχει κόσμος που μπαίνει στημένος για να το κλείσουμε, για να κλείσει αυτό, για να πάμε φυλακή, φαίνεται δηλαδή ο άλλος, γιατί μπαίνουμε και βλέπουμε μετά στην ομάδα τι πρεσβεύεται, τι ομάδα είστε, από πού είστε, έχουμε, μπορούμε να δούμε, έτσι. Αυτό. Εδώ με ρώτησε κάποιος τι ομάδα είναι. Ναι, ναι, το είδα, το είδα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα αυτό που έγραψε γι' αυτό. Yeah. Έγινε. Φιλιά, γεια στο Δωρή, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Τον προγιούτρο αδέρφια. Αγόρι μου, πού είσαι αδερφέ μου, Γκόραν, πού είσαι, πού είσαι. Δεν μπορώ παιδιά, μετά από αυτό με την ντούλα, έχω πάρα πολλές μέρες να ηρεμήσω. Ένα είναι αυτό. Ξέρεις πόσα μηνύματα μου έχουν έρθει σήμερα, Αποστόλη. Πού είσαι του Λάρα. Ειδικά σήμερα φίλε, ειδικά σήμερα. Πόσα μηνύματα μου ήρθαν. Σήμερα, σήμερα η Τούλα... Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βγει και ναι, θα ρε, φίλε, να ακούσουμε. Το πιστεύεις αυτό, έγραφα στη Λιάννα. Δεν μπορώ να το... Το πιστεύεις. Δεν γίνεται. Είναι μειονέκτημα αυτό για μένα, αλλά δεν μπορώ... Θέλω δεν να πω ένα πράγμα, Αποστόλη. Έχω τα ηχητικά. Θέλω να περάσουν λίγο οι μέρες. Ακούει και ο Πέτρος. Δεν είναι εύκολο για τους πολύ δικούς τους ανθρώπους να ακούσουν την Τούλα. Εμένα είναι να πατήσω ένα κουμπί. Εγώ τα έχω τα ηχητικά, τα άκουσα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ούτε θέλω. Τέλος πάντων. Άστο, άστο. Ό,τι σε εμάς είναι εύκολο, φαντάσου για τους δικούς σου. Άστο, άστο, τώρα δεν είναι, σου λέω. Λοιπόν, αδέρφια, για να υπάρχει χαλίφης καινούριος, πρέπει να υπάρχει και παλιός. Άρα λοιπόν αυτοί, με αυτά που λένε, παραδέχονται. Αυτοχαρακτηρίζονται, ακριβώς, αυτοχαρακτηρίζονται για όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πέραν αυτού, η απόφαση που βγήκε όπως βγήκε, την περιμένανε, τη λέγανε από την πρώτη στιγμή όλοι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Πώς λοιπόν έχει διακοπεί ένας αγώνας που δεν έχει καν ξεκινήσει. Μα δεν πρέπει να πάνε ή να παραταχθούν οι ομάδες στο κέντρο, να πάρει την μπάλα ο διαιτητής, τι να λες, τώρα. Στρίξει τον άνοιξη του αγώνα. Πώς λοιπόν Γκόραν. Διακόπηκε ένας αγώνας που καν δεν άρχισε. Μα εδώ άλλος τον πιάνει η κάμερα που λέει τέλος φεύγουμε. Φεύγεις από πού, ποιον ρωτάς, αυτό είναι ένα μηδέν. Φεύγει άντε, τέλος γεια σας λέει. Μα δεν η κάμερα το δείχνει φίλε. Και ο Μυραλάς που μας έδειξε τα καλαμπαλίκια του 100 φορές έπαιξε κανονικά φίλε. Γιατί να μην τα δείξει μετά ο Καλτσάς φίλε προχθές πάλι. Σου λέει ατιμορρησία υπάρχει, έτσι είναι. Έτσι, το κάθε γατί, ο κάθε πουθενάς φίλε, ο κάθε μικροτσούτσουνος αποκτά υπόσταση, κατάλαβες. Σου λέει αφού μπορώ, ας το κάνω και εγώ να δείξω ότι έχω. Αδέρφια, το παλικαράκι μας που μπήκε στο νοσοκομείο και δεν έγινε η δίκη, πού είναι, σταματήσανε να παίζουνε το ότι μπήκε στο νοσοκομείο με γαθερτερίτιδα. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω ότι την ΠΑΕ θα ασκήσει δίωξη εναντίον του σε βαθμό που είναι επιτρεπτός, γιατί χάνουμε εμείς πάρα πολλά. Θα κάνουμε κάτι εμείς για να αποδείξουμε, γιατί εμένα από το μυαλό μου δεν μπορεί να το βγάλει κανείς ότι είναι προβοκάτορα. Όλο ρε, όλο από την αρχή, Γκόραν το λέγαμε, εντάξει, θα έρθουν για να μην γίνει το μάτς. Θέλετε να ψάξω εκπομπές πριν, να βάλουμε το ηχητικό, λέγαμε, θα έρθουν για να μην παίξουν. Και βρέθηκε ένας, αυτός ο ένας, για μένα δεν είναι ΠΑΟΚ, έτσι, ένα. Είναι προβοκάτορας, φαίνεται ότι προσπαθεί και ρίχνει εκεί που έπρεπε να ρίξει αυτό που έριξε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει και εμείς να κινηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα γενικώς και σε όλα τα θέματα. Εμπιστοσύνη στο Σαββίδη, μόνο ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι. Όσο ποτέ. Όσο ποτέ. Γεια σου Γκόραν. Ζουμου σου αδερφέ μου. Και φιλιά. Μόνο νίκη την Κυριακή. Μόνο. Και όσοι μπορείτε σήμερα παλατάκι για αυτό, φύριξη. Για την ομάδα. Έβγαλε ανακοίνωση και ο ΑΣ και η ΚΑΕ, ναι. Πάμε, γεια σου Γκόραν. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι, πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Έλα ρε Κωνστάκη, έλα. Καλημέρα. Έλα Γιώργο μου. Μπράβο τον Γκόραν που συμφωνώ μαζί του ότι ήταν προβοκάτσια και ότι ήταν ηθελημένη το χαρτί να πεταχτεί προς τα εκεί. Και ό,τι άλλο λέτε εσείς, εγώ τα ακούω τζάμπα και βερεσέ, είναι η ταπεινή μου γνώμη. Είναι η δεύτερη φορά που ο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν ξεκινάει λόγω τραυματισμού. Αν θυμάσαι είχε γίνει και με τον Μπάζελο ένα τέτοιο. Ναι. Με μία φωτοβολή, δηλαδή είχε πέσει δίπλα στο πόδι του ποδοσφαιριστή και ο ποδοσφαιριστής το είχε σχολιάσει, αν θυμάμαι καλά,
και εσύ ο ίδιος ότι δεν τον βρήκε και το παιχνίδι δεν γίνηκε ποτέ. Ναι. Δεν τον είχε βρει, αλλά δεν γίνηκε το παιχνίδι όπως το λες. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι μαθημένοι άνθρωποι. Στο θέατρο του παραλόγου αυτό να το στείλουν και σαν από τη στιγμή που έχουν όλη την κάλυψη από τα δικαστήρια και τα λοιπά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί που την έκανα, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου, ήταν χθες ο Σταρ. Ναι. Όταν έκφρασε η εκπομπή για να μπει τα αθλητικά, ναι. Ο ανέκφρασος, ο οποίος ούτε χαμογελάει, είναι, θα δεις τον έχουν βγάλει από την κατάψυξη, ναι. Γύρισε και έδειξε στιγμιότυπα μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, ότι έλαβε μέρος, λέει, στη συμπλοκή και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον μας. Εναντίον μας, ναι. Και εναντίον του κύριου Σαββίδη. Όχι μόνο αυτή. Όλο αυτό το κατεστημένο, όλο το σύστημα, αυτό, είδατε. Λύσαξαν όλοι τους. Εδώ λύσαξαν. Γράψανε παλιά έτσι. Ότι ο Σαββίδης δίνει το έθνος γιατί είναι πολύ έξοδο και ο Σαββίδης ο διέψευσε. Το τι μόνο που μπορώ να κάνω εμείς, παιδιά, να σαμποτάρουμε. Εγώ θα είχα γραφεί για το ΟΤΕ. Θα προσπαθήσω να το σταματήσω. Όπως και όλοι, και το ΝΟΒΑ και το ΚΟΣΜΟΤΕΤΕ. Αφήστε τους, δώστε τα όλα πίσω. Θέλει μεγάλο σαμποτάζ, τίποτε ό,τι ανήκει στην Αθήνα. Ούτε μία εφημερίδα, ούτε μία φυλάδα. Θα παλέψουμε και λυπάμαι πάρα πολύ που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να φαγωνόμαστε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάτω δεν μας θέλουν. Μια ζωή, Κώστα μου. Γέρασα. Τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα ξέρω που έχει φόρτσα στον Άφλιο. Δεν σε ξέχασα. Έγινε καλώς. Το ξέρω. Άξε. Ευχαριστώ. Επειδή βάζει σκλήρωση και εγώ σε αυτά δεν θέλω να λαμβάνω μέρος. Ναι. Βάλε και άμα κερδίσει κανένας άνεργος ή πολύ τεχνοδός. Γιώργος, πες μου, θύμισε μου νούμερο. 416 παλικά. Ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε διάλειμμα. Σύντομο. Επιστρέφουμε. Ξαναλέω, δύο τραπέζια στο όλα στα όρθια κληρώνουμε σήμερα. Τηλεφωνείτε και στο διάλειμμα στο 2310-287-888. Αύριο θα συνεχίσουμε με δώρα από την Electronet, με θερμές, με λίθο, με πολλά πράγματα. Με διπλές για το θέατρο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα! Και ένα πράγμα ακόμα. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε, να το ξέρετε. Όσοι περιμένανε να σκύψουμε το κεφάλι, να χάσουμε την όρεξή μας, να χάσουμε την πίστη μας στην ομάδα, πλανούνται πλάνη νυκτράν. Τώρα είναι που πρέπει να σταθούμε περισσότερο δίπλα στην ομάδα. Το έλεγα και χθες. Όταν ο άνθρωπος, αυτός που αγαπάς, περπατά περήφανο όλο το διάστημα, το παιδί στο βλέπεις και περπατά με το κεφάλι ψηλά και είναι πρώτος εκεί μπροστά όλο το διάστημα και καμαρώνεις γι' αυτό, θα περιμένεις τη στιγμή που θα σκοντάψει να πας από πάνω να του γαμπίπει την ψυχολογία και να του πεις τι άχρηστος που είσαι ρε, που σκόνταψες ρε, τι γιατί δεν βλέπεις μπροστά σου καλά, δεν μπορείς. Και φωνάζεις και τους υπόλοιπους να πεις, παιδιά κοιτάξτε, είναι άχρηστο το παιδί μου, σκόνταψε, αυτό θα κάνεις. Ή θα του δώσεις το χέρι, θα πεις σήκω πάνω ρε, σήκω πάνω και προχωράμε, μη μασάς τίποτα, σε πιστεύω. Άντε αγόρι μου προχώρα, αυτό πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, το καταλαβαίνετε. Με αυτό το σκεφτικό πρέπει να πάμε. Ναι, λάθη έγιναν στην Τρίπολη, ναι, τι θέλετε να πούμε για τον Λουτσέσκο, ότι δεν κουτσάρει σωστά μετά από πόσο καιρό, ό,τι θέλετε, ότι ήταν ντεφορμέ όλοι. Ότι η ομάδα επηρεάστηκε, ό,τι θέλετε. Τώρα δεν μας παίρνει. Μένετε μάχη. Το να πιάσουμε το ένα με το άλλο και να είμαστε χωρισμένοι μεταξύ μας, δεν μας παίρνει αυτό. Δεν περισσεύει ούτε ένας, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Είδατε τι γίνεται. Το καταλάβατε τι γίνεται. Όταν λέγαμε ότι θα σκυλιάσουν, ότι θα λυσάξουν, λέγαμε πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο αφού κάναμε αυτό το σερί και είμαστε πρώτοι και αγωνιστικά δεν μπορούν να μας αγγίξουν, με άλλο τρόπο, δόλιο τρόπο, υποχθόνιο, ύπουλο, συχαμερό, κύβδηλο, σάπιο, τέτοιο που τόσα χρόνια είχαμε μάθει. Το είδατε, πιάστηκαν από το τίποτα, από τη Σερπαντίνα, στήσαν ένα κουκλοθέατρο και πρόσεξε, όχι για να το πάρουν αυτοί, για να το δώσουν στον άλλον, το νέο τους φίλο, το νέο σύμμαχο. Καταλάβατε, μόνο μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πρεμούρα τους. Νίκη την Κυριακή, με την μοχθηρή, με την ύπουλη, νίκη την Κυριακή. Τίποτα άλλο. Μπείτε μέσα.
την όποια οργή σας, την όποια απογοήτευση, κάντε την πάθος, κάντε την τρέλα. Πάρτε αυτό το παιχνίδι, αποδείξτε ότι είστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα και όλα τα άλλα μετά θα τα κανονίσουμε. Να το ξέρετε. Αρχή όμως όλου αυτού πρέπει να είναι νίκη την Κυριακή με αυτούς. Απλά πράγματα. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Υπενθυμίζουμε ότι τηλεφωνείτε στο 2310-287-888 και δηλώνετε και για, για τα δύο τραπέζια στο Όλα στο Όρθια. Δεν έδωσα κρέατα ούτε χθες ούτε σήμερα. Θα δώσουμε αύριο και από το Κρεοπολείο Μιχάλης και από το Κρεοπολείο Άγγελος. Θα δώσουμε και άλλα δώρα από την Ηλεκτρονέτ. Θα δώσουμε λίθο διανυκτερεύσεις στο Καϊμάκ Σαλάν, στις Θερμές, στο Λουτράκι. Θα δώσουμε τραπέζια, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε. Και τον καλύτερό μας σε αυτό και την ψυχή μας θα δώσουμε. Όλα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Γεια σου Παναγιώτη. Δεν λες τι κάνουμε, έτσι. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν. Γινόμαστε περισσότεροι. Να, αυτό θέλω να απαντήσω. Τι κάνετε? Γινόμαστε περισσότεροι. Αυτό κάνουμε, αδερφέ μου, αυτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Θέλω να μπει μπροστά ο κύριος Σαββίδης, ο πρόεδρος μας, αν μπορεί να καλέσει και τον στρατηγό και αν ο στρατηγός σηκώσει το χέρι του, εγώ και οι τρεις γη μου, στρατιώτες πιστοί πίσω από τον στρατηγό, θα σταματήσουν ό,τι έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή και θα είναι παρόντες. Εννοείς το Μάκη, έτσι. Ναι, το στρατηγό ένας είναι. Ναι, ναι, όχι, το διευκρινίζω επειδή πιθανόν κάποιοι νεότεροι να μπερδεύονται με άλλους στρατηγούς. Εννοείς το Μανάβη. Άσε με εμένα να διευκρινίσω. Άσε με να διευκρινίσω. Εγώ οι νεότεροι πιθανόν να μπερδεύονται. Στρατηγός μπορεί να είναι και ο Φραγκούλης, λέω εγώ, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω τη διευκρίνηση. Εγώ κατάλαβα αμέσως ποιον εννοείς. Λοιπόν, όταν σηκώσει ο στρατηγός το χέρι του, όλοι οι στρατιώτες πίσω του ξέρει πως να πάρουμε το ποτάσμα ακόμα και με τους μείον 3 βαθμούς και με τους και κλεισμένο των θυρών και όλα τα άλλα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Η ΑΕΚ θα χάσει από το Πλατανιά. Έτσι θα γίνει. Για να πάρει ο ΠΑΟΚ το ποτάσμα. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω, να ζητηθούν να ανοίξουν λογαριασμοί δικαστών, διατητών, παρατηρητών και όλων των άλλων που εμπλέκονται σε αυτήν. Σιγά μην τα βάλουν στους λογαριασμούς τους, άμα τα έχουν πάρει. Μέχρι τρίτη γενιά να ανοίξουν. Λοιπόν, ένα άλλο. Να φέρουν τον Αρετόπουλο και τον Κομίνη να μας παίξουν με την ΑΕΚ. Εγώ θέλω να βάλω τον Αρετόπουλο να γράψει μια έκθεση Σάββατο στη Λαϊκή στην Τούμπα. Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι στη Λαϊκή. Να γράψει μια έκθεση. Να δω λίγο αν γράφει έτσι όπως έγραψε στην πληρωματική. Λοιπόν, που είναι αποδικαστή, από δικηγόρο και δεν πάνω. Ήξερα, και δεν ξέρω τίποτα από νομικά. Και έκατσα και διάβασα. Τι? Το είδες. Όλο το διάβασα. Αυτό έχει γραφτεί από. Λοιπόν, μιλάμε δεν για. Δεν υπάρχει αυτό στο πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Και εγώ θέλω να μην βιαστεί ο ΠΑΟΚ να κάνει. Πώς το λένε, να βγάλει απόφαση για την έπαιξη. Να ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε εμείς την Κυριακή. Να μην ξέρουν οι παίκτες ότι βγήκε απόφαση έτσι, και αλλιώς είναι αυτή. Έτσι, αποκλείεται να βγει μέχρι το. Δηλαδή πιστεύω απίθανο. Να μην βγει καθόλου. Ναι. Να βγει στο τέλος. Ό,τι και να γίνει πάνω μου, ό,τι και να γίνει αδερφέ μου, την Κυριακή μόνο νίκη. Ειδικά με αυτούς. Θα μιλούσα στους παίκτες και θα έλεγα. Θέλετε, πιστεύετε ότι αυτοί εδώ, αυτοί αξίζουν να το πάρουν από εσάς. Πρέπει να τους κερδίσεις. 2-0, γιατί 1-0 έχασε. Σωστό. Για την περίπτωση ισοβαθμίας. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό. Για την περίπτωση ισοβαθμίας. Δίκη. Ναι, δεν αντιλέγω. Αυτά είναι, ας πούμε, τα αυτονόητα. Ακριβώς. Έχουμε μέρες. Έχουμε μέρες. Έχουμε μέρες να το πούμε αυτό μέχρι την Κυριακή. Πάνω μου, εδώ, δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά. Έγινε. Στο ερώτημά σου απαντάω, το τι κάνετε. Η απάντηση είναι γινόμαστε περισσότεροι με όλα αυτά. Αυτό σίγουρα. Λιγότεροι, σίγουρα, ούτε ένας δεν φεύγει. Με τιμωρίες, με τέτοια. Ούτε περισσότεροι και έρχονται. Απαγορεύεται αυτή τη στιγμή να λιγοψυχήσει. Όχι, κανένα. Όχι, είπα όποιος. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Είμαστε τόσο κοντά που αποκλείεται να το αφήσουμε έτσι. Άστο. Έτσι. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Ούτε θα φύγει κανένας αν δεν το πάρουμε. Το λέω στο φίλο τον ΑΕΚτζή που εδώ και εβδομάδες τρώγεται στα μηνύματα.
Τι θα κάνατε αν δεν το πάρετε? Ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, ρε. Γίναμε λιγότεροι. Εσύ περιμένεις, γιατί ανέβοντας βαθμούς από τον Ολυμπιακό, περιμένεις τα χαρτιά να το πάρεις. Αυτό που κορόιδευες τότε με τον Βάλνερ, αυτό θα κάνεις. Προσπαθείς να κάνεις τώρα. Απλά είναι τα πράγματα. Εσύ βλέπεις κάτι άλλο, εγώ αυτό βλέπω. Όλη η κοινωνία αυτό βλέπει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Έλα, αδερφέ μου. Εσύ, Κωστή, τι να πω, εντάξει. Τα ρίφω λίγο πιο δυνατά, αδερφέ, σε ακούω πολύ στο βάθος. Αν έχεις μαραφέτη... Έλα, τώρα, α, τώρα, τέλεια. Έλα, γόρι μου, έλα. Λοιπόν, που λες, ρε φίλε, εντάξει τώρα, πάει κάποιος, ας πούμε, σπάει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, το κλέβει, το ρημάζει, το βάζει φωτιά στο τέλος, πάει δικαστήριο, λέει δικαστής, αλλά μόνο δεν τρέχει τίποτα αυτός. Δηλαδή, τώρα είναι δικαστής αυτός. Όταν πας, ας πούμε, πέντε επιχειρήματα τα οποία παραβιάζουν... Γυναίκα ήταν, δικαστήνα. Γυναίκα ήταν, ναι. Δικαστήνα, το ίδιο είναι. Εδώ θα σου πω κάτι. Γιατί στην Ελλάδα δεν μετράνε ούτε τα δικασμένα ούτε τίποτα. Μετράει το τι γουστάρει ο καθένας κάνει. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Δικαστής επιδίκαζε περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και έκοβε 10-15 5.000 αποζημίωση. Κάποια στιγμή ήταν παθών. Και όταν πήγε να διεκδικήσει 100.000, 150, 200, 300 από την ασφαλιστική και τα λοιπά για προσωπικό του πρόβλημα που δημιουργήθηκε, πήγαν οι δικηγόροι της δικογραφίας και αυτά να πούμε στον πρόεδρο και λέει κοιτάξτε τι επιδίκαζε. Ναι. Και την πλέρωσε με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει και να ξέρεις ότι σε παρόμοια περίπτωση αν ξαναγίνει ίδιο περιστατικό και πάμε εμείς να διεκδικήσουμε, όχι, βέβαια, τότε θα ισχύσει αυτό. Άλλο. Που θα ισχύσει αυτό που θα ισχύσει το... τότε θα δουν το δίκαιο, έτσι, τη δικαιοσύνη. Έτσι. Επίσης, Κωστή, ίδια κυρία για το κολοδάχτυλο του Χιμένεθ που αναφέρει ξεκάθαρα από έναν μήνα ως 6 μήνες έδωσε 15 μέρες ποινή. 15 μέρες γιατί? Δεν ήταν αρκετά μεγάλο το δάχτυλο? Δεν είχε κάνει έτσι, πεντικιούρ? Βασιλιάδη. Είχε παρανυχίδα? Τι? Γιατί, κυρία? Με το καλτσά και το... Ποια? Με το μυραλάς? Τι γίνεται? Κωστή και κάτι άλλο. Ακούγομαι σε καμιά γραμμή και μιλάω μόνο. Όχι, τα λες. Έλα. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να κοιτάξω κάτι πολύ σημαντικό. Τα μέσα προπαγάνδας και με κυβελιστικές και τα λοιπά ιδέες λανσάρουν κάτι που λέει πως είναι δυσαρεστημένη η Αμερικανική κυβέρνηση με τις δοσοληψίες με την Ελλάδα και το Σαββίδι. Εγώ θα τους πω κάτι. Αυτή την προπαγάνδα να την κόψουν γιατί θα αρχίσουμε να μιλάμε με ονόματα δημοσιογράφων site. Ένα από αυτό το είπε και ο Τράγκας. Λοιπόν, γιατί? Γιατί απλά, άμα οι Αμερικανοί ήταν δυσαρεστημένοι, δεν θα ήταν δυσαρεστημένοι με τον Πόντιο που πήρε κάτι κατεστραμμένες εταιρείες και μια ομάδα καταπονημένη που το γλεντάνε, ξέρω εγώ, οι Νότιοι, τα λαμόγια. Θα ήταν δυσαρεστημένος ο Τραμπ με τη Μέρκελ που έχει 5 δισεκατομμύρια δοσοληψίες σε ενεργειακτικά θέματα με τους Ρώσους, θα ήταν με τους Τούρκους μια από τα ίδια, θα ήταν με τον Αμπράμοβιτς στην Αγγλία. Ναι, ναι. Άλλη δουλειά δεν είχαν οι Αμερικανοί, αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έγινε, Ταρίφοφ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δύο γραμμές ακόμα πρέπει να κάνουμε και τις κληρώσεις. Τρεις, τέσσερις. Τέσσερις, ναι. Έλα, καλημέρα. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Έλα, Κώστα. Έλα, Ζουμουσού, φιλαράκι. Ζουμουσού, αδερφέ, περισσότερο από ποτέ. Από ποτέ περισσότερο. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Γερμανικό ποιμενικό, Σέφαχουντ. Όποιος φοβάται, λοιπόν, σκύλο. Γιατί σε παίρνω τώρα από ασύρματα από άλλο σπίτι με σε άλλο σπίτι με, βάλε 4,76. Όποιος κερδίσει τα κρέατα, αν κερδίσω εγώ. Δεν έχω κρέατα σήμερα, έχω ναι, τραπέζια. Ξέρεις, φιλαράκι. Τραπέζια, Κώστας 4,16. Ναι, 4,76. 76, ναι, οκ. Okay. Ναι, δώστα σε όποιο παλικάρι νομίζεις. Έγινε, αγόρι μου. Λοιπόν, Κωστάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι του ΠΑΟΚ, πιστεύω θα κάνουν τη δουλειά τους καλά τα παιδιά, εμείς, όχι εμείς, οι σύνδεσμοι, γιατί είναι κρίσιμο το μάτι της Κυριακής. Δεν τελείωσε τίποτα. Πάρα πρέπει πολύ. Να πάνε να αγκαλιάσουν την ομάδα, να το δώσουν το μήνυμα, δεν μπορούμε εμείς ένας-ένας να πάμε. Να εκφράσουν έτσι την αγάπη μας, την πίστη μας, τους πιστεύουμε. Έτσι. Ακούει κιόλας. Ακούνε οι παίκτες. Και κάτι τι άλλο. Οι παίκτες ακούνε τις εκπομπές μας. Έτσι, και αν δεν ακούνε όλοι οι παίκτες, ακούνε κάποιοι, ακούνε συγγενείς τους, ο περιγυρός τους, οι φίλοι τους. Μια μικρή κοινωνία είμαστε, μια πόλη είμαστε. Ναι. Το τι λέτε εσείς στις γραμμές φτάνει στα αυτιά των παίκτων, να το ξέρετε. Ξέρω. Δεν εγώ τα λέμε οι δυο μας μεταξύ μας.
Ακριβώς. Και το τι λέμε εμείς λοιπόν και το τι λέτε και εσείς, δεν το λέτε για να το ακούσω εγώ μόνο. Το ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, δόξα τω Θεώ. Δεν το λέω με έπαρση και αλαζονία. Ακούνε πολλοί άνθρωποι και τους το μεταφέρουν το κλίμα. Αν εμείς λοιπόν τώρα λιποψυχήσουμε, αν χάσουμε το κουράγιο μας, αν βάλουμε πλερέζες, αν φοβηθούμε, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να περάσει στην ομάδα. Μπαίνουμε, νικάμε την ΑΕΚ, αυτό πρέπει να μεταφέρουμε στους παίκτες. Και όλα τα άλλα μετά δεν τα δούμε. Θα πω κάτι για τον κατάσκοπο, Κωστή, που πάει και τα λέει. Καλά κάνει τη δουλειά του το παιδί. Καλά κάνει. Ναι. Φιλαράκι, Ρουφιάνος λέγεται βασικά. Δεν είναι όλα ενεργά. Ναι, ναι, δεν είναι κατάσκοπος. Δεν ναι. Ρουφιάνος λέγεται. Είναι κάποιος δηλαδή που λέει, όπως πώς λες που. Ναι, ναι. Όχι, όχι, λοιπόν. Ό,τι λέμε μεταφέρεται. Αν δεν τις ακούν τις εκπομπές. Ναι, μεταφέρεται από άνθρωπο. Εντάξει, κάνει τη δουλειά του, εντάξει, θα λέει. Ναι, και εμείς, ό,τι λέμε, το λέμε με επίγνωση ότι πρέπει να λέγεται κάτω. Έχουμε απόλυτη επίγνωση της κουβέντας μας. Λέμε πράγματα που τα πιστεύουμε. Όπως κατεβαίνουν από το μυαλό μας. Απλά πράγματα. Να τα πει όπως τα λέμε, δηλαδή ότι αυτό που κάναν ένωσαν όλο τον κόσμο το ΠΑΟΚ. Ενεργοποιήθηκε όλο το σύστημα. Φυσικά! Τώρα. Μα φυσικά, γι' αυτό είπα δεν κατάλαβαν τι έκαναν. Τι χιλιάδες που είμαστε εδώ γύρω. Γι' αυτό δεν κατάλαβαν. Πηγαίνουμε στο γήπεδο και μιλάμε. Όλοι βγάλαμε το μανδύα, τον πολιτικό μανδύα και φορέσαμε το στρατιωτικό. Τελείωσε. Τώρα αρχίζει ο πόλεμος για μένα. Δεν πρέπει να λείψει κανένας από τον Παρπαδιονίσε που κάνει τους αετούς μέχρι τον Βαγγελάκη, τον Εγκονό. Όλοι είμαστε όλοι εδώ είμαστε. Όλοι δίπλα. Είπαμε, όταν κάποιος είναι σε πανηγύρι, είναι σε χαρά, πολύ εύκολο να είσαι εκεί. Αυτός που αγαπάς. Τώρα όμως πρέπει περισσότερο από ποτέ να δείξουμε ότι πιστεύουμε. Αφήνουμε στο πλάι, αν γουστάρουμε ή δεν γουστάρουμε, τον προπονητή ή κάποιο παίκτη, οτιδήποτε. Αυτά είναι για άλλες ώρες. Δεν μας παίρνει τώρα η κουβέντα αυτή. Έτσι, η ομάδα αυτή αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό θα γίνει. Απλά. Θα το πάρουμε. Γεια σου Κωστάκι μου. Φιλιά. Φιλιά. Να σε καλά, Ζούμου σου. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα. Γεια σου ρε Καρίτσα. Σε κατάλαβα, αγόρι μου. Γεια σου ρε Γασάπη, αδερφέ μου. Θερμή παράκληση να μιλάμε πιο σύντομα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, θέλει να πει πολλά ο κόσμος, έχεις δίκιο. Θα πω δύο πράγματα μόνο, γιατί είχα καιρό να μιλήσω. Ναι. Εάν είχαμε καλή διοίκηση μέσα, εκείνη την ώρα ο Μυαλάς έπρεπε να πηγαίνει αυτόχρο. Πού είσαι ρε Πικιλίδη. Λείπει πάρα πολύ ο Παναγιώτης. Πού είσαι, αείμνησε Πικιλίδη. Λείπει πάρα πολύ. Και στην Τρίπολη θα έκανε αυτά που έκανε ο Καλτσάς. Μπράβο, άστα, τι είναι αυτά ρε, που έκανε. Μόνο στον πάω ξυπέρα αυτά ρε παιδιά. Λύσαξαν όλοι. Και να πω ένα κάτι για τον Σαββίδη, δεν είναι κανένας καζός, είναι πανέξιμος τετραπέρατος. Δεν ξέρω τι θα κάνει, πρέπει εκεί να τους ταράξει. Τα νήματα ολονών μπορεί. Μέχρι τον κύριο Τσίπρα που είπε ότι είναι φίλος του. Και την Κυριακή πρέπει να δώσουν το αίμα τους τα παιδιά. Να είμαστε μαζί όλοι εκεί, να πτήσουν αίμα, να τους πάρουν αέρα τα χανομάκια εκεί από την Αθήνα. Έγινε! Γεια σου Γασάπη μου! Κωστή μου, βγάζω το άκτη. Καλά κάνεις. Δηλαδή. Καλά κάνεις και δεν το λες. Δεν υπάρχει ο πουστά άλλης. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνω την οργή σας. Ας το κλείνουμε. Φεύγουμε κιόλας. Φεύγουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει την οργή από την παρεκτροπή. Το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Μαέστρο μου, θα μου δώσει δύο νουμεράκια να δώσω δύο τραπεζούκλες. Από τώρα μέχρι το 41. Είσαι έτοιμος, μπορείς, νιώθεις δυνατός. Είσαι σε πάξη, είσαι μαζί μας καταρχήν, σε αυτά που λέμε. Έτσι, πρόσεξε, θέλω μαζί μου αγόρι μου, έτσι. Δεν θέλω, θέλω το βλέμμα σου να πετάς βλόγες. Βλέπεις, είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Το νου μας εμείς, 6 βήματα πριν. Και όταν το πάρω, τα πονταλάκια βγουν να δούμε ποιος αυτός ένα μηδέν. Ποιος θα έρθει να το πάρει στα χαρτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μυαλό μας όλων στο μάτς Κυριακής. Αυτό συζητάμε από αύριο. Λοιπόν, δώσε ρε μαεστρό από το 1 μέχρι το 40, μέχρι το 41, το 5 και το 20, 29. Κουράστηκες, σε κούρασα πουλάκι μου, έχω κασκορσέδες πίσω, πήγαινε να αλλάξεις, ίδρωσες, αγόρι μου. Λοιπόν, το ένα τραπέζι κερδίζει η Ζήση Στέλλα, σε 156 το νούμερό της, Ζήση Στέλλα. Δεν χρειάζεται να έρθετε από εδώ για τα τραπέζια του όλα στα όρθια, όπως κάνετε για τη Λαδόκολα. Θα στείλουμε εμείς τα ονόματά σας στο κατάστημα, στο Δημήτρη, για το όλα στα όρθια. Το δεύτερο τραπέζι κερδίζει ο Κώστογλου Αλέξανδρος σε 052. Κώστογλου
Αλέξανδρος, 052. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη μαζική συμμετοχή και για το ότι κρατάτε πολλές φορές το επίπεδο εκεί που πρέπει. Σε μέρες δύσκολες. Φεύγουμε. Έρχονται τα παιδιά. Να σας πω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η νούμερο ένα προορισμός εδώ για 16 χρόνια. Εκπληκτικές γεύσεις. Όποιος δεν έχει φάει την παντσέτα του, το σουτζουκάκι του, τον μπιφτέκι του εκεί, την μπριζόλα του, χάνει και τις γλυκάρες του μετά. Απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια, 16 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια μην ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, αυτή είναι η αυθεντική πολιτική γεύση από την Κωνσταντινούπολη που την έφεραν οι παππούδες και τα εγγόνια συνεχίζουν εξάγοντας σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό. Καταπληκτικές γεύσεις. Και εννοείται, καλόε! Αλόι με μύρτιλο, 2312-200-500, ευεργετική για τον οργανισμό σας. Πάμε σε τέλος εκπομπής, σας φιλώ γλυκά. Το νου μας, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.